Επιστροφή στο στούντιο των αντιθέσεων και θέλω να καλωσορίσω στις αντιθέσεις για πρώτη φορά τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, άλλοτε υφυπουργός εξωτερικών, ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν διαβάσω βεβαίως το ακαδημαϊκό σας, καλησπέρα κύριε Βαλινάκη, βιογραφικό και τους τίτλους που κατέχετε, μάλλον θα πρέπει να πάμε για τα υπόλοιπα 20 λεπτά. Περιορίζομαι σε αυτά, δεν διαφωνείτε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, κύριε Σαχίνη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Κύριε Βαλινάκη, θέλω εισαγωγικά να σας ρωτήσω. Έχω παρατηρήσει, πέρα από τα βιβλία που έχετε γράψει, την πρόσφατη αρθρογραφία και τις δημόσιες τοποθετήσεις σας. Εξ αρχής ήσασταν από αυτούς που δήλωσε επιφυλακτικός έως αρνητικός σε αυτή τη χρονική περίοδο για την επανέναρξη των διερευνητικών και πάντως όχι πριν την 25η Μαρτίου. Καλά το έχω αναγνώσει? Ναι, ασφαλώς πολύ σωστά το θέσατε. Έχω από εδώ και πολλούς μήνες, από πέρσι το καλοκαίρι, επισημάνει την ανάγκη ορισμένων κινήσεων που πρέπει να γίνουν συνοπτικά, ότι η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια άλλη στρατηγική από αυτήν που ακολούθησε και κατά τη διάρκεια της κρίσης και κατά τη διαχείριση του προβλήματος των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ δηλαδή ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλες προσδοκίες, με πολύ υψηλούς στόχους και σωστά, καθοδόν αυτοί οι υψηλοί στόχοι χάθηκαν κάπου στη διαδρομή. Επίσης χάθηκε η δυνατότητα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, δηλαδή όπως λέω συγκεκριμένα ένα πλαίσιο όρων, κανόνων και διαδικασιών και εγγυήσεων από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα καθιστούσαν τα ελληνοτουρκικά προβλήματα πραγματικά ευρωτουρκικά και όχι απλώς κατ' όνομα. Χάσαμε λοιπόν τη δυνατότητα αυτή παίζοντας στο πιο ευνοϊκό για μας γήπεδο που είναι το ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε στην ουσία να πάμε στην επανάληψη των διερευνητικών επαφών, οι οποίες θέλω να θυμίσω εδώ παρενθετικά χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, ότι είναι το προϊόν αυτή η διαδικασία της ελληνικής ήττας στα Ήμια το 1996 και στη συνέχεια κάποιων άλλων κινήσεων που έγιναν όπως η Συμφωνία της Μαδρίτης και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι για μένα η καλύτερη διαδικασία. Η καλύτερη διαδικασία θα ήταν να τεθούν, όπως είπα, όροι, κανόνες, διαδικασίες και εγγυήσεις από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην είναι η Ελλάδα μόνη της που αντιμετωπίζει την Τουρκία για ένα θέμα που αφορά τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα. Αλλά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί να κάνει αυτόν τον διάλογο με την Τουρκία. Πώς, το λέω πολύ απλά, πολύ συνοπτικά. Η Τουρκία λέει σήμερα υποκριτικά μεν, αλλά να αναδείξουμε αυτή την υποκρισία, ότι ενδιαφέρεται να ανοίξει κεφάλαια της ενταξιακής διαδικασίας. Εμείς λοιπόν λέμε, ωραία, να ανοίξει το κεφάλαιο 13 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τι είναι αυτό? Η Αλία και οι θαλάσσιες ζώνες. Τι λέει? Ότι θα κάτσει από τη μια μεριά η Κομισιόν και από πίσω τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη απέναντι στην Τουρκία που ανοίγει αυτές τις διαπραγματεύσεις να τις επιβάλλει από την αρχή ή εν πάση περιπτώσει σε κάποια σύντομη φάση την αποδοχή του δικαίου της θάλασσας, δηλαδή της σύμβασης για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, όχι απλά γενικά το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο ή το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό λοιπόν θα ήταν ένα πλαίσιο ασφαλείας για να μπορέσει η Ελλάδα να συζητήσει μαζί της και όχι αυτό το οποίο υφιστάμεθα, δηλαδή να πάμε στις διερευνητικές με μία ατζέντα, όπως έχω πει λίγο σχηματικά, που φαίνεται ότι είναι 5 θέματα και από αυτά τα 5, τα 4,5 είναι θέματα που έχει βάλει η Τουρκία στο τραπέζι. Άρα κατά τη γνώμη σας η στρατηγική είναι εξ αρχής λάθος και τι εννοώ? Το καλοκαίρι υπήρξε, αναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες, η περίφημη μυστική, τελικά δεν ήταν τόσο μυστική, την κάρφωσε η τουρκική πλευρά, συνάντηση στο Βερολίνο, για την οποία στην αρχή η ελληνική πλευρά έλεγε ότι δεν υπήρξε. Από εκεί και κάτω θεωρείται ότι έχουμε μπει σε ένα λάθος πλαίσιο, όπου ο επιτίδιος ουδέτερος βεβαίως ήταν η Γερμανία σε αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι έγιναν αρκετά λάθη. Πρώτα θέλω να τονίσω εδώ ότι η Τουρκία κινείται με μια εξαιρετικά ευφυή ευελιξία. Βεβαίως την συνοδεύει και η αλαζονία μιας δύναμης που αισθάνεται πάρα πολύ ισχυρή και που έχει καταλάβει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που εμείς δεν το έχουμε ίσως καταλάβει. Ότι στο σημερινό κόσμο, που είναι διαφορετικός από αυτόν που ήταν πριν από 20 ή 50 χρόνια,
η βία, η στρατιωτική βία όταν ασκείται, ασκείται ατιμωρητή. Ατιμωρητή. Δεν υπάρχει ο διεθνής τιμωρός, ο διεθνής χωροφύλακας, όπως ήταν παλαιότερα κατεφημισμόν, όπως το λέγαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες που παρενέβαιναν ή έστω αποτρεπτικά συγκρατούσαν ορισμένες περιφερειακές δυνάμεις από ακραίες ενέργειες εναντίον των γειτόνων τους ή γενικότερα. Σήμερα πλέον, λόγω της απόσυρσης του ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών και της μη ύπαρξης αντίστοιχου σε εισαγωγικά χωροφύλακα, οι περιφερειακές δυνάμεις αισθάνονται ότι μπορούν να τιμωρηθούν, να ασκούν στρατιωτική βία ή να απειλούν με στρατιωτική βία, γιατί καμιά φορά με την απειλή κερδίζει ακόμα περισσότερα, τους γείτονές τους και να επιτυγχάνουν αποτελέσματα. Και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύεται αυτά τα τελευταία χρόνια ότι δεν μπορεί με τις, αν θέλετε, πολύ ωραίες αποφάσεις που παίρνει, όταν και αυτές είναι ωραίες, γιατί τελευταία δεν ήταν και καθόλου ωραίες για μας, αλλά ακόμη και όταν παίρνει ωραίες αποφάσεις, αν θέλετε, αποστομωτικές, δίνει αποστομωτικές απαντήσεις σε τέτοιους εισβολείς ή χρήστες της βίας, ακόμα και τότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τίποτα περισσότερο για να πιέσει αυτές τις χώρες. Είδαμε και με το θέμα των κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία με την Κριμαία, ότι δεν οδηγεί πουθενά, δεν οδηγεί σε αλλαγή συμπεριφοράς. Τα τετελεσμένα στην Κριμαία και στην Ουκρανία παραμένουν και άλλα τετελεσμένα στον κόσμο υπάρχουν που παραμένουν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τα ανατρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει αυτή τη δύναμη. Ναι, μεν είναι μια διπλωματική δύναμη ισχυρή, αλλά αυτό ισχύει όταν εισακούεται ο λόγος της. Ο λόγος της πλέον δεν περνάει. Αυτό είναι δυστυχώς το πρόβλημα των τελευταίων ετών και το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί αλλιώς βαδίζουμε πάνω σε ένα δρόμο όπου μπορεί να οδηγηθούμε ξαφνικά σε ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο. Κύριε Βαλινάκη, με δεδομένο ότι περιμένουμε την απάντηση της Τουρκίας για την επόμενη συνάντηση στην Αθήνα, αλλά στο μεταξύ έχουν μεσολαβήσει μια σειρά από νέες προκλήσεις. Συν το γεγονός ότι πάμε σε μια άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό με τον τρόπο που πάμε. Φαντάζομαι ότι και για το Κυπριακό θα έχετε την ίδια άποψη, ότι κακώς αυτή τη χρονική συγκυρία πάμε στην πενταμερή με όσα έχουν μεσολαβήσει, και εννοώ την Αμόχωστο και όχι μόνο. Διότι η Κύπρος έχει 2 χρόνια προκλήσεις στις δικές της θαλάσσιες ζώνες, στην ΑΟΣ της. Κοιτάξτε, για μένα τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα συζητήσω στις 25 Μαρτίου το θέμα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Και εκεί λοιπόν υποτίθεται από τη μια μεριά ότι έχει ζητήσει από την Τουρκία μια καλή συμπεριφορά. Δυστυχώς αυτό είναι το πακέτο. Και αν αυτή την καλή συμπεριφορά την επιδείξει η Τουρκία, τότε θα πάρει και μια θετική ατζέντα. Λάθος διπλό εδώ. Πρώτον, γιατί απλά να δείξει μια καλή συμπεριφορά η Τουρκία και όχι να της επιβληθούν μια σειρά από πολύ σαφείς όροι και, όπως είπα, διαδικασίες και εγγυήσεις για τη συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό δεν το πετύχαμε. Πήραμε ένα πάρα πολύ ασαφές κείμενο και το κείμενο, όπως είπα προηγουμένως, ήταν μάλιστα και χειρότερο από αυτό που είχαμε πάρει. Δηλαδή, το Δεκέμβριο πήραμε ένα κείμενο που ήταν χειρότερο από τη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε από τη μια μεριά, δεν ζητάμε τίποτα από την Τουρκία. Ίσα-ίσα της λέμε, έλα τώρα να κάνει συνομιλίες με την Ελλάδα, όταν ξέρουμε ως Ευρωπαίοι ότι η Ελλάδα κατά βάθος δεν θέλει να πάει σε μια συζήτηση με την Τουρκία, γιατί ας μην κρυβόμαστε που είναι της ατζέντας της τουρκικής, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι ότι θέλουμε να συζητήσουμε, είναι ότι η ατζέντα όπως έχει διαμορφωθεί είναι κατά 4,5-5 τουρκική. Τι εννοείτε, συγγνώμη, γιατί το λέτε, κύριε Βαλινάκη, δεύτερη φορά. Ωραία, έχετε δίκιο. Έχω την αίσθηση ότι η ελληνική πλευρά με κάθε τόνο, βέβαια έχει μία αμφισημία, τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών λέει, συζητάμε για ένα πράγμα. Την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Από πλευράς πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, ελέκτη συζητάμε την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Βέβαια, ο κύριος Γεραπετρίτης, για να είμαι δίκαιος, πριν 3 μέρες το έκανε συγκεκριμένο. Είπε και αυτός, ευθυγραμμίστηκε με το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κύριος Γεραπετρίτης είναι το alter ego του πρωθυπουργού. Όπως και να το δούμε, είναι υπουργός επικρατείας. Συζητάμε για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Ποια είναι τα άλλα θέματα δηλαδή? Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε από τη δημοσιότητα που έχει δοθεί και δεν έχει διαψευστεί ότι τα θέματα που έχει βάλει η Τουρκία στο τραπέζι είναι η γαλάζια πατρίδα, με ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή γκρίζες ζώνες ασφαλώς, όχι 12 μίλια στο Ανατολικό Αιγαίο, όχι 10 μίλια διότι πρέπει να συμπέσουν και καλά
τα όρια και στον εναέριο χώρο με την αιγιαλίτιδα ζώνη. Είναι σωστό αυτό, παρεπιπτόντως και επικαλούμε. Λέμε τι λέει η Τουρκία. Ναι, ναι, όχι. Μια όμως και ξέρετε τι ότι βάζει αυτό. Βάζει στο τραπέζι η Τουρκία. Ναι, ναι, αυτό όμως συζητιέται, ιδίως αυτό που θίξατε, γι' αυτό δράτω με τις ευκαιρίες, συζητιέται και στο εσωτερικό, το δικό μας από πολλούς στην ατζέντα. Είναι ορθό όμως, διότι αν διαβάζω σωστά το δίκαιο της θάλασσας, λέει έως 12. Άρα τα 10 είναι μέσα στα έως 12. Και για τον εναέριο χώρο. Θεωρείτε ότι είναι αμφίσιμο, εσείς? Όχι, αυτό που λέει η Τουρκία είναι ένα δευτερεύον τώρα θέμα για τη συζήτηση, αλλά αφού το θίξατε, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι είμαστε το μοναδικό παράδειγμα. Το παράδοξο, ναι, ναι. Που έχει 10 μίλια στον αέρα και 6 μίλια στη θάλασσα. Εμείς έχουμε πει πολύ απλά από τη δική μας μεριά ότι αυτό μπορεί να διορθωθεί, αν τόσο πολύ σας πειράζει, με το να εξισωθούν τα δύο όρια έως αυτά, τα 12. Ή έως τα 12. Κύριε Βαλινάκη, εγώ το ρώτησα εντελώς πρακτικά. Γιατί και η Τουρκία έχει παράδοξο. Έχει 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, άρα τόσα και στον αέρα. Έχει 12 στη Μαύρη Θάλασσα, τώρα και στον και αέρα. Εμείς το παράδοξο. Θέλω να πω. Το παράδοξο. 12 μίλια στο Ιόνιο και 6 μίλια στα υπόλοιπα. Σωστά το λέτε. Άρα, ναι, μπαίνουμε λοιπόν στα διάφορα παράδοξα. Αλλά για να ξαναγυρίσω στην ερώτησή σας. Άρα λέτε ότι είναι και αυτό μέσα στην ατζέντα. Μα προφανώς είναι, διότι όλα αυτά συνδέονται. Αυτό που λέει η ελληνική πλευρά, θέλω να εξηγήσω στον κόσμο που δεν έχει την τεχνική γνώση για να το ξέρει, και είναι φυσικό αυτό, είναι περίπλοκα τα ζητήματα, ότι όταν πας να συζητήσεις, όπως λέμε εμείς ότι συζητάμε, μόνον υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, πρέπει να το καταλάβουμε ότι για να μπορέσει να χαράξεις ζώνες όπως οι θαλάσσιες ζώνες, όπως η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα σε ένα χάρτη, ξεκινάς από το να συναποφασίσεις με την άλλη πλευρά, που πρέπει να συμφωνήσεις σε μια τέτοια οριοθέτηση, ποια είναι η ξηρά από την οποία τραβάς αυτές τις γραμμές και αν αυτή η ξηρά θα χρησιμοποιηθεί, όπως λέμε, με ευθείες γραμμές βάσης ή με φυσικές γραμμές βάσης. Ας μην μπούμε σε αυτό, γιατί είναι ένα τεχνικό ζήτημα, έχει βεβαίως μεγάλη σημασία, αλλά θέλω να πω ότι ρωτώντας λοιπόν από πού ξεκινάμε να μετρήσουμε τις ζώνες αυτές, η Τουρκία βγαίνει και λέει: μα κύριοι, υπάρχουν 152 σημεία στο Αιγαίο που είναι οι γκρίζες ζώνες, δηλαδή νησίδες, ορισμένες μάλιστα κατοικημένες, μην το ξεχνάμε, μάλιστα στο κέντρο του Αιγαίου ορισμένες από αυτές. Από αυτές λοιπόν, λέει, εμείς θεωρούμε ότι δεν ανήκουν στην Ελλάδα, δεν έχουν δοθεί ποτέ επίσημα στην Ελλάδα, τις αμφισβητούμε και άρα πρέπει να συζητηθεί η κυριαρχία επ' αυτών. Αν λοιπόν δεν λύσεις αυτό το πρόβλημα, δεν μπορείς να προχωρήσεις στο επόμενο, που είναι να τραβήξεις τις γραμμές από αυτή την ξηρά, την ισιωτική ξηρά. Αυτό λοιπόν προφανώς ως θέμα γκρίζων ζωνών, ως μέρος της γενικότερης στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας, δεν μπορεί να υποκρινόμαστε εμείς ότι δεν υπάρχει και ότι εμείς θα συζητήσουμε το θέμα της ΑΟΣ ή της υφαλοκρηπίδας χωρίς η Τουρκία να το θέσει στο τραπέζι. Εγώ δεν λέω ότι θα το συζητήσουμε. Ναι, ναι, σαφές. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι θα κάνεις οριοθέτηση χωρίς αυτό έστω να πετύχεις να το πετάξεις από το τραπέζι. Ας έρθει λοιπόν αυτός ο μεγάλος διαπραγματευτής, ο Έλληνας, ο οποίος θα πετάξει όλα αυτά τα μη ενδιαφέροντα για μας θέματα από το τραπέζι, όπως είναι η γαλάζια πατρίδα, όπως είναι οι γκρίζες ζώνες, όπως είναι η στρατικοποίηση των νησιών. Και κοιτάξτε, τι λέμε εμείς, τι λένε κάποιοι οι οποίοι λένε ότι φτάσαμε και πολύ κοντά το 2003 επί Κώστα Σιμίτη στην επίλυση του προβλήματος της υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία. Λένε τι? Ότι θα παρετούμασταν εμείς, αυτό ήταν η συζήτηση που γινόταν ουσιαστικά για τα 12 μίλια στο Ανατολικό Αιγαίο στις διερευνητικές επί πολύ καιρό, θα παρετηθούμε εμείς από τα 12 μίλια στο Ανατολικό Αιγαίο ή θα πάμε στα 10 ή στα 8, διάφορα τέτοια σενάρια που έχουν ακουστεί, αλλά αυτό συζητούντο. Έναντι, το ερώτημά μου λοιπόν εμένα είναι, έναντι ποιου ανταλλάγματος της Τουρκίας? Θα μας δώσει η Τουρκία, θα δεχθεί η Τουρκία όλη την υφαλοκρηπίδα και όλη την ΑΟΣ του Αιγαίου να την πάρουμε εμείς? Αν είναι κάτι τέτοιο, να μας το πούνε. Διότι εγώ καταλαβαίνω ότι και θα δίναμε τα 12 μίλια, θα παρετούμασταν δηλαδή από τα 12 μίλια και θα παρετούμασταν από τα 10 μίλια στον αέρα, για να πάμε στα 6, με αντάλλαγμα κανένα. Μα απολύτως κανένα. Ότι δηλαδή θα μοιραζόμασταν, διότι αυτό υπονοείται πίσω από όλα αυτά, θα μοιραζόμασταν την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου και θα έπαιρναν οι Τούρκοι το Ανατολικό Αιγαίο πλην των νησιών και των 6 μιλίων, να δούμε τώρα ποιων νησιών τα δέχονταν οι Τούρκοι, και θα κρατούσαν εμείς το Δυτικό Αιγαίο, στο οποίο τώρα Δυτικό Αιγαίο βλέπουμε πρόσφατα ότι άρχισαν και εκεί να κάνουν τώρα οι σπηδήσεις οι Τούρκοι. Άρα λοιπόν, βάζοντας πάνω στην ατζέντα
γαλάζια πατρίδα, κρίζες ζώνες, στρατικοποίηση νησιών, τρία εκρηκτικά θέματα για την ελληνική κυριαρχία. Όλο αυτό το ζήτημα του πώς θα μπορέσουμε εμείς να πάμε σε οριοθέτηση της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας φαίνεται αστείο, διότι πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημά μου με αυτή την ατζέντα και όχι γιατί δεν θέλω η Ελλάδα να συζητάει με την Τουρκία. Ζητάω ένα διάλογο με την Τουρκία, ο οποίος θα είναι καλά προετοιμασμένος, δηλαδή θα είναι υπό το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμμετοχής μας. Ευρωτουρκικός λοιπόν διάλογος για τα θέματα αυτά και όχι ελληνοτουρκικός. Βεβαίως δεν είναι απλό. Βεβαίως οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να κάνουν αυτήν τη δουλειά για μας. Με προλάβατε. Βλέπετε για παράδειγμα τον επιτίδιο ουδέτερο τη Γερμανία να συζητάει κάτι τέτοιο ή είναι στη λογική, αν συνυπολογίσω το τύπο και ο κύριος Στόλτεμπαρκ σήμερα είναι και άλλοι παράγοντες, βρέστα με την Τουρκία για να μην έχει σημεία. Δυστυχώς το καλοκαίρι που μας πέρασε, θα το πω αυτό όπως το αισθάνομαι, η Γερμανία ούτε καν επιτίδιος ουδέτερος δεν ήταν. Διότι πρώτον πρόδωσε τον όρκο της, σε εισαγωγικά ο όρκος, την αποστολή της, το ρόλο της ως Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος της Προεδρίας είναι να εκφράζει συλλογικά την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και να την εκφράζει αποφασιστικά έναντι τρίτων. Καθόλου δεν έκανε αυτό, αλλά προσπάθησε να κάνει τον μεσολαβητή ανάμεσα σε ένα κράτος μέλος του οποίου βαλόταν η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα από μία τρίτη χώρα και πήγε να κάνει τον μεσολαβητή με αυτή την τρίτη χώρα, διότι με αυτή την τρίτη χώρα, ας με γελιόμαστε, έχει τεράστια οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Γερμανία λοιπόν δεν στάθηκε στο ύψος του ρόλου της ούτε ως κράτος ούτε ως προεδρία. Αυτό λοιπόν μας το χρωστάει και πρέπει αυτό να γίνει σαφές. Δυστυχώς και άλλοι νομίζω δεν βοήθησαν όπως θα έπρεπε. Υπήρχαν και άλλες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Ισπανία, η Ιταλία, οι οποίες δεν στάθηκαν στο ύψος τους και θα πρέπει η Ελλάδα, έχω πει πολλές φορές, να καταλάβει ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και μη παρέκει, διότι τα πράγματα θα εξελιχθούν, φοβάμαι, σε καινούριο κύμα πανδημίας, λέμε σήμερα, καινούριο κύμα κρίσεων με την Τουρκία, μόλις περάσουν αυτοί οι μήνες που παρά την έντασή τους θεωρούνται μήνες νηνεμίας. Θα ξαναπάμε σε ένταση με την Τουρκία, διότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, έχει απλώς κουκουλωθεί πίσω από το συμφέρον, και το τονίζω αυτό, της Τουρκίας, να κάνει τον καλό, να δώσει το πρόσχημα. Το έχει συνεννοηθεί αυτό με τη Γερμανία και άλλα κράτη, να δώσει το πρόσχημα ότι φέρεται λογικά για να μπορέσει να πάει στις 25 Μαρτίου και να πάρει αυτό που λέμε θετική ατζέντα για την Τουρκία. Δηλαδή τι, να πάρει σιγά σιγά, γιατί δεν θα γίνει σε μια μέρα, την αναβάθμιση της στην οικονομική μέσω της Τελωνιακής Ένωσης Plus, της ανανέωσης και της διεύρυνσης της κλασικής, της γνωστής Τελωνιακής Ένωσης, αλλά και ένα πακέτο οικονομικό των 5-6 δις για το προσφυγικό. Αυτά λοιπόν τα δύο, μαζί με ένα στάτους κάποιων συναντήσεων που θέλει σε επίπεδο πολιτικό για να φαίνεται ο κύριος Ερντογάν ότι δεν είναι απλά ένας υποψήφιος που χτυπάει την πόρτα όπως η Σλοβενία ή, ξέρω εγώ, ή το Μαυροβούνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ένας ισότιμος με τη Γερμανία τουλάχιστον. Αυτά λοιπόν ετοιμάζεται να τα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 25 Μαρτίου και ρωτάω λοιπόν, εμείς τι θα πάρουμε, ποιο είναι το πακέτο που θα πάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έπρεπε να βγει και να πει, θέλω εγώ ένα θετικό πακέτο, εγώ θέλω τη θετική ατζέντα, εγώ θέλω ένα πλαίσιο όρων διαδικασιών και εγγυήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσω να συμφωνήσω και να δώσω τη δική μου συνένεση, γιατί χρειάζεται και η δική μου συνένεση, όπως και της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να δοθεί αυτό το θετικό πακέτο στην Τουρκία. Όχι να το πάρει τζάμπα και γελώντας πίσω από την πλάτη μας ή και μπροστά μας, γιατί έχουμε φτάσει πλέον και να γελάνε όλοι μπροστά μας. Και χρόνο προφανώς, κύριε Βαλινάκη, για να δει πώς θα λειτουργήσει και η νέα αμερικανική διοίκηση η Τουρκία, έτσι, κερδίζει και βεβαίως αυτό το χρόνο. Βεβαίως, ακριβώς, έχετε δίκιο, γιατί είναι στριμωγμένη και στο θέμα των αμερικανικών κυρώσεων, πιέζεται οικονομικά ο Ερντογάν, έχει απόλυτη ανάγκη από χρήματα, έχει ανάγκη και στο εσωτερικό να δείξει κάτι και εμείς πάμε λοιπόν και του πετάμε ένα σωσίβιο με τις διερευνητικές, του πετάμε ένα πιστοποιητικό, όπως έχω πει, ευρωφροσύνης ή νατοφροσύνης, για να μπορεί να δείξει ότι είναι ένα αποδεκτό μέλος της ευρύτερης ευρωπαϊκής και νατοϊκής οικογένειας, ενώ δεν είναι και όλοι το ξέρουν και όλοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, γιατί τους συμφέρει ακόμα και οι Γάλλοι. Άμα ο Ερντογάν τους προτείνει ένα πολύ μεγάλο πακέτο
εξοπλισμών, το οποίο μπορεί να είναι ίδιο ή και μεγαλύτερο από την Ελλάδα, δεν το αποκλείω να λυγίσουν. Γιατί πρέπει να το υπογραμμίσω και αυτό. Ζούμε σε μια εποχή που όλα γύρω μας είναι ρευστά. Δεν είναι όπως στην εποχή του ψυχρού πολέμου που ήταν όλα παγωμένα. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Απλώς... Πείτε μου, άρα θεωρείτε ότι στρατηγικά κάνουμε λάθος από αυτές τις επαναχωρήσεις από τον Οκτώβριο στο Δεκέμβριο και από το Δεκέμβριο στο Μάρτιο, που όπως είπατε είναι ακόμη χειρότεροι όροι για μας? Θεωρείτε ότι στρατηγικά έχουμε κάνει λάθος? Και σας ρωτώ, γιατί ο αντίλογος στο εσωτερικό της χώρας μας πια, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, είναι ότι οι απόψεις που εκφράζει ο κύριος Βαλινάκης, που εξέφρασαν 5 πρώην συναδελφοί του Υπουργοί, είναι απόψεις ανθρώπων που θέλουν με τοπική σκληρή γραμμή, πουλάνε πατριωτισμό, σας διαβάζω την εσωτερική ατζέντα, ενώ είναι κάποια στελέχη της καραμαλικής δεξιάς, άρθρο, το ξέρετε το άρθρο, ακούστε, ένα αποστρατεία. Ρωτώ λοιπόν, εσείς είστε πρώτα σκληρή γραμμή και βγαίνετε και τα λέτε αυτά για να κοντράρετε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Εγώ εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό προφανώς μου, δεν είμαι σε καμία ομάδα, δεν έχω συνασπιστεί με κανέναν και δεν κάνω το λαγό κανενός. Εκφράζω τις προσωπικές μου απόψεις. Ήμουν καθηγητής των διεθνών σχέσεων στο πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας πριν γίνω σύμβουλος του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος με τίμησε κάνοντάς με υφυπουργό εξωτερικών και σύμβουλό του κατά τη διάρκεια της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα είναι δικές μου εντελώς οι απόψεις και έχω την ευθύνη των όσων λέω. Δεν εκφράζω κανέναν. Πείτε μου και λοιπόν, αυτό είστε το να στη με σκληρή γραμμή σε κάποια εσείς σενάρια με βρίσκει εντελώς ξένο. Να, και το, φυσικά, να το τροποποιήσω εγώ. Εσείς είστε σκληρός. Είστε σκληρός λοιπόν, και δεν αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάμε σε σύγκρουση με την Τουρκία από την οποία θα ιτηθούμε, διότι θέλω να μου απαντήσετε συνολικά και να βάλουμε σε λίγο συζήτηση και τον κύριο Γρίβα, διότι έχετε περάσει ως συνεργάτης από το ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο ΕΛΙΑΜΕΠ σήμερα, κύριε Βαλινάκη, εκφράζει άλλες απόψεις. Λέει, για παράδειγμα, ο αντιπρόεδρος του, 50.000 Τούρκοι θα κάνουν απόβαση στο Καστελόριζο και θα κρατήσουν όμοιρους κατοίκους. Εσείς λέτε εδώ ότι κάνουμε λάθος στρατηγική και δεν θα έπρεπε να δώσουμε αβάντα στην Τουρκία. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν ετεροπροσδιορίζομαι. Mm. Εγώ έχω τις δικές μου απόψεις και θα συζητήσουμε για αυτές, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, για να ξανάρθω, λοιπόν, αφού θέλετε να τις εντοπίσετε σε ένα φάσμα απόψεων. Πράγματι υπάρχουν δύο ακραίες απόψεις κατά τη γνώμη μου. Η μία άποψη η οποία θέλει την κλιμάκωση και τη σύγκρουση με την Τουρκία και υπάρχει και μια άλλη που κατά τη γνώμη μου είναι ρομαντική, για να μην πω κάτι βαρύτερο, και που νομίζει ότι έχει απέναντί της τη Δανία και συζητάει με τη Δανία. Προφανώς λοιπόν αυτή η σχολή η τελευταία κάνει λάθος, διότι έχουμε μια συζήτηση με την Τουρκία με ένα περίστροφο στον Κρόταφο. Αυτό δεν συμβαίνει στον κόσμο. Όλες οι χώρες συζητούν, πολλές χώρες οριοθετούν μεταξύ τους θαλάσσιες ζώνες, έχουν μάλιστα πολλές φορές διαφορετικές απόψεις και μάλιστα εκ διαμέτρου αντίθετες. Mm. Άμα δείτε και στη Μεσόγειο ακόμα να κοιτάξετε το χάρτη, αν κάποιος κάτσει και διαβάσει όπως πολλοί από εμάς έχουμε κάνει και δει, σχεδόν παντού υπάρχουν αντιθέσεις ανάμεσα σε γειτονικές χώρες ως προς την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τους. Διότι είναι ένα θέμα αντιπαράθεσης, είναι πλούτος. Και είναι φυσικό, επειδή δεν είχε οριστεί αυτό στο παρελθόν, να ψάχνεται ο καθένας να κοιτάξει πώς θα πάρει περισσότερα. Αυτό λοιπόν είναι μέχρι σε ένα σημείο φυσιολογικό. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό και είναι σπάνιο και συμβαίνει σε εμάς, είναι ότι έχουμε απέναντί μας μια χώρα που θέλει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να μας επιβάλλει τις απόψεις της. Αυτό είναι που διαφοροποιεί τη δική μας περίπτωση με την Τουρκία. Από την άλλη, δεν τάσσομαι υπέρ της λογικής ότι θέλουμε εμείς να παρασυρθούμε όπως θέλει η Τουρκία να μας παρασύρει στο πιο συμφέρον για την Τουρκία πεδίο αναμέτρησης που είναι το στρατιωτικό. Η Τουρκία θέλει να μας πάει στο στρατιωτικό. Εγώ θεωρώ ότι εμάς μας συμφέρει το διπλωματικό πεδίο, ήταν πάντοτε άλλωστε και η γραμμή της χώρας μας. Είμαστε μια ευρωπαϊκή κοινωνία, μια ευρωπαϊκή χώρα, σκέπτεται και δρά ευρωπαϊκά και σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο, όπως δεν είναι και κουτί για να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω της. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευφυΐα μας, έξυπνες κινήσεις, έξυπνες διαπραγματευτικές κινήσεις και όχι τα απολιθώματα να χρησιμοποιούμε τις δεκαετίες του 70. Έχουν αλλάξει δραματικά οι συνθήκες. Πρέπει και εμείς να αλλάξουμε στρατηγική. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς έξυπνα, διαπραγματευτικά, με κινήσεις ευέλικτες να μπορέσουμε διπλωματικά, χρησιμοποιώντας διπλωματικά μέσα και το ευρωπαϊκό πεδίο κυρίως, για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Γιατί εδώ είναι και η αντίθεση με ορισμένους που λένε να τα αφήσουμε αυτά άλυτα
για πάντα, όπως ήταν μέχρι σήμερα η λογική επί 40 χρόνια. Ναι, αλλά πρέπει κάποιος να μας εγγυηθεί ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο. Και θα πω εδώ για τη συζητούσατε προηγουμένως και για τους υδρογονάνθρακες. Οι υδρογονάνθρακες σε 10, 20, 30 χρόνια δεν θα έχουν τη σημασία που έχουν σήμερα και ούτε θα αξίζουν πλέον να πάει κανείς στα βάθη των ωκεανών για να τους βγάλει. Διότι εντωμεταξύ, όπως ξέρετε, όλοι οι φίλοι γυρίζει σιγά σιγά προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά θα πάνε, αν θέλετε, θα δίνουν πλέον μουσιακά είδη. Άρα λοιπόν, αν έχει νόημα αυτή η αντιπαράθεση με την Τουρκία, είναι να λύσουμε το πρόβλημα, να εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας. Να μην είμαστε μονίμως σε μια ένταση η οποία κάνει κακό και σε μια χώρα η οποία είναι οικονομικά μετά από μια μεγάλη κρίση. Όλη η Ελλάδα το αντιλαμβάνεται αυτό. Θέλει να βγει από αυτή την κρίση και όχι να ξαναμπεί σε μια πολύ μεγάλη κρίση που θα, αν θέλετε, θα δημιουργούσε και θα πυροδοτούσε και μια καινούργια κούρσα εξοπλισμών. Βεβαίως πρέπει να εξοπλιστούμε, το έχω πει πολύ σαφώς και πολλές φορές και γρήγορα, αλλά με ευφυείς κινήσεις και όχι απλά, έτσι, αν θέλετε, ανακλαστικά, να πηγαίνουμε σε κάποιους πολυέξοδους εξοπλισμούς, οι οποίοι δεν κολλάνε με το στρατηγικό μας δόγμα, ξεχνώντας μάλιστα και ότι η άλλη πλευρά, αν εμείς σήμερα πάρουμε Ραφάλ, κάτι άλλο θα πάρει η Τουρκία εξελιγμένο τα επόμενα χρόνια και ούτω καθεξής. Δηλαδή ο καθένας θα απαντάει στον άλλο και αυτό με την κλιμάκωση θα μας φέρει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι επάπειρο να συνεχίζεται η αντιπαράθεση με την Τουρκία και ταυτόχρονα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να χάνουμε κάθε μέρα και κάτι. Διότι η Ελλάδα επί 40 χρόνια, δυστυχώς, με την τακτική που ακολουθεί, να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τις μικρές απώλειες που καθημερινά έχει, έχει χάσει πάρα πολλά σε σχέση με την αφετηρία. Η Ελλάδα επί 40 χρόνια, δεν μέχρι πρόσφατα που κάναμε την ΑΟΣ με την Ιταλία και την ΑΟΣ, δεν εξασκήσαμε ούτε ένα, μα ούτε ένα, από τα δικαιώματα, τα πολλά δικαιώματα που μας δίνει το δίκαιο της θάλασσας. Ούτε ένα. Κύριε η ένατη στον κόσμο, προσέξτε, θα έρθω η ένατη στον κόσμο χώρα, η ένατη στον κόσμο σε μήκος ακτογραμμών χώρα, δεν άσκησε ούτε ένα δικαίωμα. Καλά, και αντί αφήστε λοιπόν τώρα να κερδίσουμε από αυτό, ότι είμαστε η ένατη χώρα, καλά το λέτε εσείς, αλλά στην Ελλάδα ξέρετε τι λένε, ότι έχουμε απέναντί μας μια χώρα με μεγαλύτερη ακτογραμμή. Τα έχετε ακούσει. Λάθος είναι αυτό. Προφανώς είναι λάθος. Και κακώς δεν απαντάει η Ελλάδα, γιατί τα στοιχεία λένε ότι η ακτογραμμή ελληνική είναι μεγαλύτερη από την τουρκική. Μάλιστα. Απλώς η τουρκική κάνει την διαστρέβλωση και δεν μετράει τις ακτές των μια χαρά ενδυσιών. Το λέτε. Θα επιστρέψω, γιατί εδώ σήμερα θα μας μιλήσετε λίγο και μέσα από κάποιους χάρτες, με βάση ένα βιβλίο σας, για κάποιες σκέψεις ευφυών διπλωματικών κινήσεων. Θέλω όμως, μιας και μιλήσατε για έξυπνες λύσεις, να καλωσορίσω στην παρέα μας και τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, καθηγητή στη Σχολή Ευελπίδων. Καλησπέρα κύριε Γρίβα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Πώς ακούτε αυτή τη συζήτηση με φόντο τα όσα έχουν μεσολαβήσει? Ακούσατε και την άποψη σας, ακούγα την άποψη του κύριου Βαλινάκη τώρα. Είναι οι διερευνητικές που πάνε να συνεχιστούν, θα δούμε πώς, εν μέσω νέων προκλήσεων. Είναι το Κυπριακό, θα μας πει και ο κύριος Βαλινάκης γι' αυτό. Η δική σας σκέψη ποια είναι, ακούγοντας και μια συζήτηση που έχει ανοίξει στη δική μας εσωτερική ατζέντα για αυτά τα ζητήματα? Κοιτάξτε, ο κύριος Βαλινάκης είπε κατά την άποψή μου κάτι πάρα πολύ σοβαρό που σπανίως ακούγεται, ότι βρισκόμαστε σε ένα νέο κόσμο. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με βάση τα δεδομένα όχι των περασμένων δεκαετιών, ούτε καν των περασμένων ετών. Βρισκόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Μέσα σε αυτό το διεθνές σύστημα η Τουρκία είναι τρομακτικά φιλόδοξη. Είναι τρομακτικά φιλόδοξη, δηλαδή η ίδια το δηλώνει ότι θέλει μέσα σε επόμενες δεκαετίες να γίνει η πέμπτη δύναμη στον πλανήτη και συνακόλουθα, και για να επιτύχει κάτι τέτοιο έχει επενδύσει στην κυριαρχία, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Δεν είναι τόσο, είναι και αυτά, είναι και υδρογονάνθρακες, αλλά δεν είναι τόσο υδρογονάνθρακες. Είναι ότι επειδή η συγκεκριμένη περιοχή, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, αυτή είναι η άποψή μου, είναι κρισιμότατη σημασίας για το μέλλον του πλανήτη. Όποιος κυριαρχήσει εδώ θα έχει θέσει υποθήκη, θα έχει βάλει μια υποθήκη στο να έχει ένα πολύ σημαντικό διευρυμένο ρόλο στην ευρασιατική σκακέρα. Επιπροσθέτως, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, η Τουρκία φαίνεται, και το είδαμε αυτό το πράγμα κυρίως στον Αγκόρνο Καραμπάχ, που συντόνισε, ηγήθηκε και εν πάση περιπτώσει όχι απλώς συγκοντάρισε, αλλά έλεγξε την επίθεση του Αζερμπαϊτζάν εναντίον
εναντίον του αρμενικού θύλακα εκεί πέρα. Τώρα στηρίζει τον πρωθυπουργό της Αρμενίας ο Ερντογάν, στην αμφισβήτηση που έχει στο εσωτερικό. Ναι. Το ζήσαμε και αυτό. Λοιπόν, και αυτό. Ναι, ναι. Θέλει λοιπόν να φτιάξει η Τουρκία, είναι σαφές αυτό, ότι θέλει να φτιάξει ένα δικό της ενδιάμεσο σύστημα στην Κεντρική Ασία, που να περιλαμβάνει τον εαυτό της, να είναι ηγέτητα δύναμη αυτή, το Πακιστάν, τις κεντροασιατικές πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες που είναι τουρκόφωνες και τουρκογενείς, και να φτιάξει ένα ενδιάμεσο χώρο, ώστε να μπορεί μετά να εκβιάζει, να το πούμε απλά, τόσο τους Κινέζους, όσο και τους Ρώσους, όσο και τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα δε να λειτουργεί ως ο κλειδοκράτορας αυτή την τεράστια, το τεράστιο πλέγμα υποδομών, αυτή την τεράστια αλλαγή στην παγκόσμια γεωγραφία που θέλουν να κάνουν οι Κινέζοι δια της BRI, της Belt and Road Initiative, συνακόλουθα. Θίγει πάρα πολλά συμφέροντα. Δηλαδή, κανείς δεν θέλει μια υπερβολικά ισχυρή Τουρκία. Κανένας. Ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Ινδοί, ούτε οι μικρότερες δυνάμεις της περιοχής όπως είναι η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία κτλ. Κανένας. Αλλά κανείς δεν μπορεί, τουλάχιστον στον ορατό χρονικό ορίζοντα, να ασκήσει κάποια αποφασιστική δράση εναντίον της Τουρκίας, γιατί πολύ απλά θα τη σπρώξει στην αγκαλιά αυτού που δεν θέλει να πάει. Δηλαδή, αν οι Αμερικανοί όχι να κάνουν κάποια στρατιωτική κίνηση, αλλά να γίνει αυτό που κατά καιρούς λέγεται, να διαλύσουν με κάποιο τρόπο, που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το κάνουν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέμε, να διαλύσουν την τουρκική οικονομία, θα σπρώξουν την Τουρκία στην σωτήρια αγκαλιά της Κίνας, η οποία θα σπεύσει να διασώσει εντός εισαγωγικών την τουρκική οικονομία, αλλά να εντάξει και την Τουρκία στη σφαίρα επιρροής της δικής της, οπότε τα ζωτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών πάνε περίπατο. Οπότε οι Τούρκοι καταφέρνουν και θα καταφέρουν και στο μέλλον να ισορροπούν ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. Έχουν μια ευελιξία, είπε ο κύριος Βαλινάκης. Αξιοσημείωτη. Δείχνουν μεγάλη ευελιξία, η οποία και την έχουν συνδυάσει με τη φιλοδοξία τους. Αυτό που φοβούνται οι Τούρκοι, δεν φοβούνται τόσο άμεσα τις μεγάλες δυνάμεις. Φοβούνται κάποια μικρότερη δύναμη, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σαν να ήταν ο κόφτης, άμα μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, της Τουρκίας. Ποια είναι η χώρα η οποία βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο? Η Ελλάδα. Ή αν θέλετε ακόμη καλύτερα, το ελληνικό σύστημα. Δηλαδή το ελλαδικό κράτος και η κυπριακή δημοκρατία. Αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία για εμάς. Όπως είπε ο κ. Βαλινάκης πριν, για να επενδύσουμε στη διπλωματία, είναι και η δικιά μου άποψη αυτή. Ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο, έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς όχι απλώς να συμμετάσχουμε, αλλά να ηγηθούμε ενός αντιτουρκικού σχηματισμού που θα ξεκινάει από την Γαλλία και θα φτάνει, θα περιλαμβάνει μέχρι και την Ινδία, η οποία έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με τους Τούρκους ακριβώς για το θέμα του Πακιστάν. Ακόμη όμως και αν εμείς δεν το κάνουμε, η Τουρκία ακριβώς για να διασφαλίσει τον εαυτό της ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, και το βλέπουμε ότι το κάνει εδώ και καιρό αυτό το πράγμα, δημιουργεί γύρω της μια non man's land, μια κατεστραμμένη περιοχή, μια ζώνη θανάτου, αν θέλετε, έτσι ώστε ακριβώς όλες οι χώρες που είναι γύρω της να είναι αδρανοποιημένες, να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιχμή του δόρατος κάποιας άλλης μεγάλης δύναμης ή μεγάλων δυνάμεων, ώστε να αδρανοποιήσει αυτή τη στρατηγική προσπαθεί να κάνει στην Κεντρική Ασία. Η Συρία και το Ιράκ είναι κατεστραμμένες χώρες. Το Ιράν είναι έτσι κι αλλιώς εκτός παιχνιδιού, ακριβώς γιατί είναι το Ιράν και είναι μια super rogue state, ας πούμε. Η Αρμενία και αυτή βγαίνει έξω από το παιχνίδι. Η μόνη χώρα που μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο ως αιχμή του δόρατος κάποιου αντιτουρκικού σχηματισμού είναι η Ελλάδα. Και η Ελλάδα, ιδίως κρατικές συνιστώσεις του ελληνισμού, το ελλαδικό κράτος και η κυπριακή δημοκρατία. Συνακόλουθα λοιπόν η Τουρκία αυτό που θέλει δεν είναι μόνο να επιτύχει μια λεόντια συμφωνία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο υπέρ αυτής. Είναι να μας ακροτηριάσει, να καταστρέψει εντελώς την ελληνική εθνική κυριαρχία, στο Αιγαίο ειδικά, να θέσει την κυπριακή δημοκρατία σε ένα θύλακα απομόνωσης και να μας μετατρέψει και τους δύο σε άτυπους δορυφόρους της, ακριβώς για να δημιουργήσει και αυτή τον δακτύλιο ασφαλείας που θέλει και να προχωρήσει ανεμπόδιστη στις υπερφιλοδοξίες της. Είναι δηλαδή, ακόμη και αν δεν ισχύουν αυτά που λέω 100%, είναι ακριβώς ότι η Τουρκία παίζει στην παγκόσμια σκακέρα, παίζει σε άλλο γήπεδο. Αυτό οφείλουμε να το καταλάβουμε. Οι σχέσεις μας λοιπόν με την Τουρκία δεν μπορούν να είναι μόνο σχέσεις Αθηνών-Άγκυρας. Δεν έχουμε μόνο κάποια προβλήματα με την Τουρκία. Είναι μέσα στο ευρύτερο παιχνίδι και εκεί βρισκόμαστε και εμείς. Άρα λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε απέναντι μας μια Τουρκία η οποία, για μία ακόμη φορά θα το πω, δεν θέλει
απλώς να επιτύχει μια λεόντια υπέρ αυτή τη συμφωνία. Θέλει να εξαφανίσει τα κυριαρχικά, όχι τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ελληνική εθνική κυριαρχία, κυρίως στο Αιγαίο. Και αυτό το βλέπουμε από τη λογική της. Πώς μας αντιμετώπισε, πώς αντιμετώπισε την Ελλάδα στο λεγόμενο, καταχρηστικώς λεγόμενο τουρκολιβικό σύμφωνο, που αντιμετώπισε ολόκληρη την νησιωτική Ελλάδα ουσιαστικά ως μη υπάρχουσα, σαν να μην υπήρχε, σαν να ήταν νερό στη θέση της, σαν να ήταν καθαρή Γρήβα, θάλασσα. Κάντε μου τη χάρη, θα επανέλθω. Θέλω να αποδεσμεύσω τον κύριο Πορτοκαλάκη, ο οποίος περιμένει. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχει και ένα ερώτημα ο κύριος Πορτοκαλάκης, και ως γεωδέτης που έχει γνώση, αλλά κυρίως σαν ο άνθρωπος που έδωσε αυτούς τους περίφημους χάρτες, τι κάνει η Αίγυπτος το τελευταίο διάστημα. Κύριε Πορτοκαλάκη, μου λένε εδώ τηλεθεατές ακούγοντάς σας, οι συντεταγμένες στη θάλασσα βγαίνουν από τα σημεία βάσης. Η Αθήνα και το Κάιρο δεν έχουν δώσει σημεία βάσης για να βγουν στα πέντε σημεία συντεταγμένες της περίφημης αυτής συμφωνίας. Άρα, μήπως εδώ έχει περισσότερο, σας το διαβάζω ακριβώς όπως μου το γράφουν, τράτο η Αίγυπτος να κάνει παιχνίδια. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, από τη στιγμή την οποία έχουν οριστεί οι συντεταγμένες μαθηματικά και έχουν οριστεί πάνω σε ένα γεωδετικό σύστημα, είναι διαφυσβητή του κύρους. Ανάλογα με το τι έχει συζητηθεί, αν υπάρχουν γραμμές βάσης ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτές είναι... Υπάρχουν όμως, από τη στιγμή που δεν έχουν δημοσιευτεί, ο κύριος Βαλινάκης είπε, η αρχή, και εσείς το είπατε, το α και το μέγα είναι η φυσική ακτογραμμή ή γραμμές βάσης. Αλλιώς πώς κάνεις τον υπολογισμό? Οι ευθείες γραμμές βάσης. Οι ευθείες, ναι, βεβαίως. Οι ευθείες γραμμές βάσης. Ναι. Ναι. Αλλιώς πώς κάνουμε τον υπολογισμό, αυτό λέει. Εγώ θα σας πω το εξής. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι των ευθείων γραμμών βάσης, από εκεί που έχουν εξαρτηθεί για να ορίσουν τα σημεία, τα σημεία αυτά τα πέντε οριστήκαν με συντεταγμένες. Το καταλάβατε. Είναι δηλαδή, δεν μπορεί να αλλάξουν. Έχουν κατατεθεί στον ΟΗΕ και είναι δημοσιευμένες οι συντεταγμένες της οριοδοτικής γραμμής. Άρα λοιπόν, αυτές βέβαια, αν θα υπολογίσουμε και όπως θα πούμε στους χάρτες, δεν συμπίπτουν ακριβώς πάνω στην οριοθετική γραμμή, την οποία είχαμε αρχικά υποθέσει που θα βρίσκεται στη μέση γραμμή μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Δυστυχώς, εκεί κάναμε μια παραχώρηση, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μια... Ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς, κύριε Πορτοκαλάκη, για να σας αποχαιρετήσω, να σας αποδεσμεύσω, να μην σας κουράζω. Εγώ ήθελα να πω ότι όλη αυτή η περιοχή, άκουσα και τον κύριο Γρήβα και τον κύριο Βαλινάκη, που είχα την ευκαιρία να διαβάσω και το τελευταίο του κεφάλι, ο οποίος αξιολογεί ορισμένα πράγματα που πήραν στο παρελθόν, όπως η αλλιευτική ζώνη. Τώρα θα μας τα πει αυτά. Θα μας τα πει. Ναι, αυτά, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα να τα αξιοποιήσουμε για να έχουμε μέσα στη φαρέτρα μας ορισμένα εργαλεία να αντιμετωπίζουμε κάθε κίνηση την οποία γίνεται. Και το καλό είναι να ξέρουμε. Όλοι οι οποίοι ασχολούμαστε με αυτό, ο καθένας στον τομέα του, είναι καλό να γνωρίζουμε και ο περισσότερος κόσμος το τι ακριβώς γίνεται. Αυτή είναι το μεγάλο κέρδος και αυτή τη συζήτηση που κάνετε τώρα, κύριε Σαχίνη. Όχι, το μεγάλο κέρδος είναι αυτό που κάνατε εσείς πολύ γρήγορα με 11 χάρτες για να καταλάβουν που πάει το πράγμα με την Αίγυπτο. Κύριε Πορτοκαλάκη, σας ευχαριστώ. Κύριε Βαλινάκη, έκανε την μπάσα ο κύριος Πορτοκαλάκης. Για έλατε λιγάκι σε αυτό. Θέλω να το ακούσει και ο κύριος Γρήβας για να πάμε μετά πιο γεωπολιτικά τη συζήτηση. Είναι μέσα από το βιβλίο σας. Καλά το είπε ο κύριος Πορτοκαλάκης. Αυτό που λέω μέσα στο βιβλίο μου είναι ότι είμαι, ξέρετε, δωδεκανήσιος την καταγωγή. Μάλιστα. Είμαι και βουλευτής δωδεκανήσου και είμαι από τους ανθρώπους που έχουν γυρίσει, νομίζω από τους ελάχιστους, σχεδόν κάθε βραχονησίδα της περιοχής της Δωδεκανήσου. Κάθε μία από αυτές, τουλάχιστον τη γνωρίζω πολύ καλά, ξέρω τι έχει απάνω και τι δεν έχει. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω εδώ είναι ότι διαβάζοντας την ιστορία και τον χάρτη της Ιταλοκρατίας, στη συνέχεια Γερμανοκρατίας 43-45 και της Βρετανοκρατίας 45-47, πριν παραδοθούν τα Δωδεκάνησα στο ελληνικό κράτος, βλέπει κανείς ότι υπάρχουν χάρτες που έχουν από τη μια μεριά την οριοθέτηση με συνεχή γραμμή από τη Σάμο, δηλαδή από το Αγαθονήσι μέχρι το Καστελόριζο και από το Καστελόριζο, προσέξτε, προς την Κάσο κάτω και από την Κάσο μετά προς την Σάμο ξανά, όπου ήταν βεβαίως το ελληνικό κράτος τότε, ιταλικά τα Δωδεκάνησα, ελληνικό κράτος στην Κυκλάδες και στην Κρήτη και Τουρκία από την άλλη μεριά. Αυτή λοιπόν η περιοχή είχε γύρω της όρια, οριοθετήθηκε, τουλάχιστον προς την Τουρκία με επίσημες συμφωνίες του 1932. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε αυτή την περιοχή υπήρχε, αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιώ και βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα,
Είχε τότε η Ιταλία αποκλειστική, όχι οικονομική ζώνη, γιατί δεν λεγόταν έτσι τότε. Δεν υπήρχε σωστά. Αποκλειστική ζώνη αλίας. Οι παππούδες μου, εμένα και ο πατέρας μου, ψάρευαν στην περιοχή αυτή, ο πατέρας μου στα νιάτα του, διότι αυτό ήταν μια περιοχή στην οποία ασκούσε αποκλειστική αλία η Ιταλοκρατία. Και βεβαίως οι Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι επειδή ασχολούνται στα μικρά νησιά με την αλία και την σπογγαλία, ήταν απολύτως ελεύθεροι εντός αυτής της περιοχής. Άρα και στην περιοχή, το τονίζω αυτό, μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, δεν υπήρχε τουρκικό αλιευτικό που να μπει στην περιοχή αυτή. Και όταν κανείς από τους Τούρκους τολμούσε να μπει, αμέσως οι Ιταλοί το έδιωχναν. De facto λοιπόν υπήρχε μια ζώνη αποκλειστική αλίας της Τουρκίας, της Ιταλίας στην περιοχή, που κληρονόμησε η Ελλάδα, και άρα δικαιούται η Ελλάδα να υποστηρίξει ότι αυτή η ζώνη αποκλειστικής αλίας των Ιταλών είναι σήμερα η εξέλιξή της ως αποκλειστική οικονομική ζώνη. Κύριε Βαλινάκη, έχετε εγχειρήσει στην εκπομπή σας, παρακαλώ λίγο, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Οι Δωδεκανήσοι το κατάλαβαν αμέσως, και η κριτική οφείλω να πω, γιατί έχουμε άρρηκτες σχέσεις. Λοιπόν, θέλω να δούμε αυτούς τους τρεις χάρτες που εγχειρήσατε, παρακαλώ πάρα πολύ, ξεκινώντας από την Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών. Από αυτό το χάρτη, παρακαλώ πολύ. Ναι, εγώ δεν το βλέπω. Ναι, ναι, δυστυχώς, τον δείξουμε τώρα. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό που λέει ο χάρτης και η Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών είναι πολύ απλά, ότι η Ελλάδα δικαιούται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και σύμφωνα με το λεγόμενο χάρτη της Σεβίλης, και οποιονδήποτε χαράξει τις γραμμές αυτές με βάση το Διεθνές Δίκαιο, δικαιούται μία ΑΟΣ της τάξης των 500.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, τέσσερις φορές η έκταση της υπηρετικής Ελλάδας. Τέσσερις φορές. Μιλάμε για μια Ελλάδα επί τέσσερα. Γι' αυτό και το σχέδιο τότε που είχα επεξεργαστεί επί Κώστα Καραμαλή λεγότανε, είχε τον κωδικό έτσι, Ελλάς επί τέσσερα. Ποιες είναι αυτές οι τέσσερις θάλασσες? Το Ιόνιο προφανώς, νότια της Κρήτης, το Κρητικό Πέλαγος, η Λιβικό, η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο. Κρητικό αυτή να το λέτε. Νότιο Κρητικό, Βόρειο Κρητικό. Αφήστε το Λιβικό. Ναι, ναι. Έτσι. Το Κρητικό λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτές οι θάλασσες, σε αυτές τις θάλασσες η Ελλάδα με βάση την αρχή της μέσης γραμμής δικαιούται αυτήν την έκταση των 500.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Φυσικά αυτή είναι ο δικός μας στόχος. Σωστά. Και θεωρώ προσωπικά ότι η πολιτική που ακολουθούμε και η πολιτική με ομικρονιώτα θα κρυθούν με βάση το πόσο κοντά θα φτάσουν σε αυτό το στόχο. Δεν είναι λογικό να πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε και στο 500.000 ακριβώς, διότι προφανώς όταν οριοθετείς με μια γειτονική χώρα δεν θα μπορέσεις να πετύχεις το 100% των όσων ζητάς. Ήδη το είδαμε αυτό, ότι δεν το πετύχαμε ούτε με την Ιταλία, πολύ περισσότερο με την Αίγυπτο. Όμως αυτός είναι ο στόχος με τον οποίο ξεκινάς. Δεν παρετήσε, και αυτή είναι η άποψή μου, όταν κάνεις τέτοιες διαπραγματεύσεις, από κανένα από τα δικαιώματα που σου δίνει το δίκαιο της θάλασσας. Μα ούτε από ένα. Ούτε από τη συνορεύουσα ζώνη, ούτε από την αρχαιολογική ζώνη, ούτε από τις ευθείες γραμμές βάσης, ούτε από το κλείσιμο των κόλπων. Από κανένα από αυτά τα δικαιώματα. Όπως παραδείγματος χάρη προσπαθήσαμε να κάνουμε στο Ιόνιο. Άρα λοιπόν δεν παρετήσαι εξορισμού και ξεκινάς από μια θέση διεκδικητική και όχι από μια θέση όπως είναι η σημερινή που φοβάμαι ότι πηγαίνουμε στις διερευνητικές διαδικασίες, δηλαδή με 6 μίλια παντού και χωρίς καμία, δεν έχω δει κανένα χάρτη, με διεκδίκηση ελληνική, ποια είναι η ΑΟΣ η ελληνική στο Αιγαίο, ποια είναι η ΑΟΣ στο Ανατολικό Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και ποια είναι η ΑΟΣ στην νότια της Κρήτης, στο Κρητικό. Έχω δει ανεπίσημους χάρτες, αλλά δεν έχω δει επίσημους χάρτες. Και όταν ρωτάει ο Τσαβούσογλου και λέει ποια είναι η άποψή σας για τον χάρτη το λεγόμενο της Σεβίλης, το ελληνικό κράτος δεν απαντάει. Προσωπικά λοιπόν εγώ σχεδίασα με τη βοήθεια του κυρίου Δαγρά, ενός από τους καλύτερους χαρτογράφους που χρησιμοποίησε στο παρελθόν και το ελληνικό κράτος, έκανα αυτούς τους χάρτες και μάλιστα προσέθεσα και την αποκλειστική ζώνη αλίας της Δωδεκανήσου, η οποία προσθέτει τι στην Ελλάδα σε σχέση με τους χάρτες που κυκλοφορούν. Αν προσέξετε, υπάρχει ένα τρίγωνο. Πάμε στον πρώτο δεσταμένο από τους δύο χάρτες. Συγγνώμη κύριε Βαλινάκη, διακοπή. Ναι. Πάμε στον πρώτο από τους δύο λοιπόν επόμενους χάρτες, παρακαλώ πολύ. Φέρτε τον μπροστά λοιπόν, όλο να εξηγήσει ο κύριος Βαλινάκης. Ναι, κύριε Βαλινάκη. Όπως βλέπετε, είναι ένα αντεστραμμένο τρίγωνο μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου.
Αυτό λοιπόν στην ουσία τι λέει, ότι αποδεχόμαστε και αποδέχεται ο χάρτης της Σεβίλης και αποδέχονται και οι ελληνικοί ανεπίσημοι χάρτες ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα για υφαλοκρηπίδα και για ως εκεί. Εγώ λοιπόν ούτε αυτό το δίνω στην Τουρκία, θα μου πείτε πού ζεις, δεν καταλαβαίνεις, υπάρχουν πάρα πολλοί που έτσι θα αντιδράσουν σε αυτό που λέω. Όταν όμως κάθεσαι σε μία διαπραγμάτευση, γιατί διαπραγμάτευση είναι αυτή, πάμε να ετοιμάσουμε ένα συνυποσχετικό για να μας λύσει το πρόβλημα το Διεθνές Δικαστήριο. Ο καθένας λοιπόν κατεβάζει σε αυτή τη διαπραγμάτευση τις θέσεις του, τα όπλα του και μάλιστα όποιος καταλαβαίνει από διαπραγματεύσεις, δεν ξεκινάς από μία μινιμαλιστική θέση όπως είναι η σημερινή, υπογραμμίζω, ελληνική, αλλά από μία όσο το δυνατόν πιο, δεν θα πω μαξιμαλιστική, θα πω διεκδικητική, αλλά προσέξτε, η διαφορά είναι ότι εμείς το στηρίζουμε κάθε τι που ζητάμε στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Δεν λέμε τίποτα παραπέρα από αυτά που δίνει το δίκαιο της θάλασσας, ενώ η Τουρκία από τη δική της μεριά κάνει κάτι άλματα νοητικά και στην ουσία δεν χρησιμοποιεί το δίκαιο της θάλασσας, αλλά απλά τραβάει γραμμές στο χάρτη που τις τράβηξαν δύο ή τρεις ναύαρχοι, γιατί έτσι ξεκίνησε η γαλάζια πατρίδα και όλη αυτή η ιστορία, οι οποίοι είπαν πολύ απλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πάρουμε από την Ελλάδα όσο μπορούμε περισσότερο από την ΑΟΣ. Και όσο η Ελλάδα φυσικά δεν μάχεται όπως πρέπει για τα δικαιώματά της, δεν εννοώ στρατιωτικά αλλά διπλωματικά και με έξυπνες κινήσεις, γιατί είμαστε και, μην το ξεχνάμε, οι απόγονοι του Οδυσσέα και του Δούριου Ήπου, όταν η Ελλάδα λοιπόν δεν χρησιμοποιεί το μυαλό της για να αντιπαρατάξει απέναντι στην Τουρκία που χρησιμοποιεί τη δύναμη και την ισχύ και την απειλή, τότε προφανώς και εμείς στο τέλος δεν θα πάρουμε αυτά που μας αναλογούν και θα μείνουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτές τις 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι να τα πάρουμε αυτά μετά από έναν αιώνα, όταν πια δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, αν θέλετε, για το υποθαλάσσιο έδαφος. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της ισχύος που έθεσε ο κύριος Γρίβας πολύ σωστά. Δεν είναι μόνο ο πλούτος των θαλασσών που είναι ήδη ένα σημαντικό πλεονέκτημα, είναι και το θέμα της ισχύος και της προβολής ισχύως στην περιοχή. Διότι έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο, αν θέλετε, φτάνουμε σιγά σιγά σε ένα σημείο όπου στο Ανατολικό Αιγαίο αρχίζει πλέον η Τουρκία να δημιουργεί ένα πλέγμα πίσω γύρω από τα νησιά, το οποίο να τους απαγορεύει στους νησιώτες να ασκούν τα πιο απλά και τα πιο φυσικά δικαιώματα. Όταν δηλαδή υπερίπτανται σε χαμηλό ύψος τα τουρκικά αεροσκάφη πάνω από το Καστελόριζο, καταστρέφουν την οικονομία του Καστελόριζου, διότι φεύγουν αμέσως σε ένα βράδυ όλοι οι τουρίστες, προφανώς αυτό δεν είναι απλό ως προς το μέλλον των νησιωτών μας στην περιοχή. Άρα λοιπόν υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει εμείς οι ίδιοι να κοιτάμε καθημερινά, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να χτίσει κάθε μέρα προσθέτοντας και ένα τούβλο, ένα τείχος ανάμεσα στο Ανατολικό Αιγαίο και το Δυτικό, ανάμεσα στο Ανατολικό Αιγαίο και την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Κύριε Βαλινάκη, θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα στη διπλωματική φαρέτρα των όποιων συνομιλιών, καταρχάς στα ίδια τα μεγάλα φόρα, είτε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτο ζήτημα, μείζον ζήτημα, που μιλάει για τις αλλιευτικές ζώνες και εδώ πρέπει να πούμε και μια ελληνική ολιγορία διαχρονική. Δεν προχωράμε στις αλλιευτικές ζώνες, παρότι δεν είμαστε μόνοι βέβαια, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο, μας χτυπάει η καμπανάκι και το ξέρετε αυτό, δεν είναι έτσι? Προφανώς η Ελλάδα επί πολλές δεκαετίες και μάλιστα τη χρυσή δεκαετία του 80, όταν τα πράγματα ήταν ακόμα πιο εύκολα και πιο δυνατά, δεν θέλω τώρα να επανέλθω στα λάθη που έγιναν εκείνη τη δεκαετία των μεγάλων ευκαιριών που μόνοι μας σπρώξαμε, αν θέλετε, μακριά μας, δεν καταφέραμε να καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα χάρτη με το ποια είναι τα αλλιευτικά δικαιώματα της Ελλάδας, που προφανώς δεν μπορεί να είναι αυτά που είναι σήμερα, δηλαδή να βλέπουμε τα αλλιευτικά της Τουρκίας στις ακτές σχεδόν των ελληνικών νησιών και των ελληνικών ακτών να κάνουν βόλτες και να ψαρεύουν και να έχουμε τους Έλληνες να διαμαρτύρονται. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε, επειδή είναι κοινοτική αρμοδιότητα η Ελλία, είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δικά της σκάφη που υπάρχουν για αυτό το σκοπό να ασκεί αστυνομικά καθήκοντα το έλεγχο δηλαδή της θαλάσσιας αλίας. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται και υπάρχουν τρόποι με τους οποίους πρέπει να κινηθούμε. Δεν λέω να αρχίσουμε να χτυπάμε με τα πυροβόλα μας τα τουρκικά αλλιευτικά και να τα βυθίζουμε. Δεν είναι αυτή η άποψή μου. Είναι προφανές, νομίζω, από αυτά που λέω. Υπάρχουν λοιπόν λεπτές, έξυπνες, μεθοδικές κινήσεις στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής. Γιατί πρέπει να το πω και αυτό, δεν υπάρχει μια μαγική
αν θέλετε, κίνηση μοναδική με την οποία θα μπορέσουμε να υποτάξουμε την Τουρκία και να κάνει αυτό που ζητάμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από την άλλη, μπορείς να δίνεις την αίσθηση. Να κάνουμε 100 κινήσεις, 100 μικρές κινήσεις, που στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής θα μας φέρουν νικητές από αυτήν την συζήτηση, από αυτήν τη διαπραγμάτευση. Γιατί σε μια διαπραγμάτευση, το λέω και αυτό για να επανέλθω στις πολιτικές, πηγαίνεις για να κερδίσεις. Δεν πηγαίνεις σε μια συζήτηση απλώς για να συζητήσεις ή απλώς για να χάσεις, εννοείται ακόμα χειρότερα. Πας για να κερδίσεις και περιμένω να ακούσω από αυτούς που υποστηρίζουν τόσο θέρμοι τις διερευνητικές τι περιμένουν ότι θα κερδίσει η Ελλάδα από αυτές τις διερευνητικές. Μας λένε θα οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες, εννοώντας προφανώς, ή τέλος πάντων ας πούμε ότι εννοούν αυτές, την ΑΟΣ. Δηλαδή ότι θα πάρουμε πόση ΑΟΣ από το Ανατολικό Αιγαίο θέλουν να πούν. Δηλαδή θα δώσουμε έστω κάποια κομμάτια από τα 12 μίλια, λένε αυτοί οι οπαδοί της άποψης, από το Ανατολικό Αιγαίο, για να πάρουμε τι ακριβώς από ΑΟΣ. Θα δώσουμε κάτι παραπάνω από το 6-8% που αντιστοιχεί κανονικά. Όχι, θα έχουμε την ηρεμία μας, θα έχουμε την ησυχία μας. Όχι αυτό. Ιδάλλως τι θέλετε, δώσουμε, κύριε Βαλινάκη, θα σας πω. Άρα θα δώσουμε πόλεμο. Τη μισή ΑΟΣ. Όχι, δεν θέλω πόλεμο και δεν θέλουμε να προκαλέσουμε πόλεμο. Γι' αυτό και ακριβώς πρέπει να κινηθούμε έξυπνα. Διότι με τον τρόπο που λειτουργούμε, εγκλωβιζόμαστε σε μια αδύναμη θέση, σε μια δύσκολη θέση, όπως πέρσι το καλοκαίρι, που είναι ή κλιμακώνεις και όλοι θα πούνε ότι εσύ ξεκίνησες τον πόλεμο. Διότι η Τουρκία αυτό προσπαθεί να κάνει. Να φανεί ότι η Ελλάδα ξεκίνησε τα πυρά. Η Ελλάδα ξεκίνησε τη σύγκρουση, η Ελλάδα ήταν η ασυγκράτητη, η Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Το στείνει πάρα πολύ μεθοδικά κάθε φορά, παίζει πάρα πολύ έξυπνα αυτό το χαρτί και υπάρχει και υποκρισία των τρίτων που ενώ βλέπουν τι γίνεται θα πούνε «Ναι, για κοιτάξτε, προσέξτε και οι δύο, καθίστε σε ένα τραπέζι να τα βρείτε», εννοώντας να τα βρείτε στη μέση οδό μεταξύ θήτη και θύματος. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ δύσκολη, αλλά τη μόνη λογική που μπορούμε να ακολουθήσουμε, η οποία ακριβώς είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε διπλωματικά να λύσουμε το πρόβλημα, ξεκινώντας από θέσεις διεκδικητικές για να μπορούμε και κάτι να κερδίσουμε. Όχι να τα δώσουμε όλα στο τραπέζι, τι νόημα έχει να κάνουμε διαπραγματεύσεις υπό αυτούς τους όρους. Και έλεγα προηγουμένως ότι εγκλωβιζόμαστε κάθε φορά από τη μια μεριά στο ότι πρέπει να κλιμακώσουμε και το άλλο, η άλλη πλευρά είναι να υποχωρήσουμε. Διότι τι θα συμβεί αν μεθαύριο φύγουμε από το τραπέζι των διερευνητικών. Το ξέρουμε πολύ καλά εμείς που παρακολουθούμε τι θα συμβεί. Η Τουρκία θα βγάλει όλο το στόλο έξω στο Αιγαίο και θα αναγκαστούμε να προσέλθουμε ξανά στο τραπέζι υπό χειρότερους όρους και με το κεφάλι κάτω. Και με όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φοβάμαι, διότι παρά τα όσα γίνονται είναι μια υπερδύναμη που πάντα ζυγίζει τις αποστάσεις, να μας καλούν να κάτσουμε ξανά στο τραπέζι υπό χειρότερους όρους. Γιατί αυτό συμβαίνει 40 χρόνια. Κάνουμε τον δύσκολο, αρνούμαστε κάποια πράγματα, ειδικά επί των προηγουμένων δεκαετιών και τελικά καταλήγουμε την επόμενη μέρα υπό χειρότερους όρους να συζητάμε και πάλι πάντα προσπαθούν οι κυβερνήσεις, γιατί είναι το πιο εύκολο αυτό, να ρίξουν την καυτή πατάτα στον επόμενο, διότι είναι πολύ δύσκολα τα προβλήματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πολύ δύσκολα τα διλήμματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και ο γόρδιος δεσμός. Πρέπει κάποιος να πάρει μια απόφαση πώς θα το χειριστούμε για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Κύριε Γρίβα, τι λέτε, και ταυτοχρόνως σας έχω ακούσει πολλές φορές να αναφέρεστε και σε μια συζήτηση στην εσωτερική ατζέντα. Ρώτησα προηγουμένως και τον κύριο Βαλινάκη και είπε την άποψή του. Εγώ μιλάω, λέει, εξ ονόματός μου και εξ ονόματος κανενός αλλού. Όμως ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα και απόψεις ότι να τα βρούμε, να καθίσουμε στο τραπέζι, τουλάχιστον να συζητάμε, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα θα αποβιβάσουν 50.000. Βεβαίως αυτό στρατιωτικά, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι ολίσθημα να βάλεις 50.000 πάνω στο Καστελόριζο. Είναι δώρο στον Αντρέα. Αυτό ήταν μια έκφραση. Εντάξει. Και μην ναι, αλλά η ψυχολογία. Και δεν είναι ωραίο να το αναπαράγουμε. Κύριε Βαλινάκη. Υπάρχει όμως αυτή. Δεν είναι ο κύριος Βερέμης αυτή τη σχολή. Εγώ κύριε Βαλινάκη, δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είναι. Εγώ είπα όταν εκφέρεται τέτοιε ακραίες απόψεις. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε όμως, όταν σε τέτοιες στιγμές εκφέρεται τέτοια άποψη, όχι ότι δεν είναι βλέψη το σύμπλεγμα του Καστελορίζου για την Τουρκία, αλλά με τέτοιο τρόπο δημιουργεί και μια άλλη ψυχολογία. Διαφωνείτε, κύριε Γρίβα?
Κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, την έχω εκφράσει επανειλημμένως και εγώ χαρακτηρίζομαι ως ακραίος, γιατί πολύ απλά λέω ότι πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη και να ρίξουμε και μια ματιά στο διεθνές δίκαιο. Ο χάρτης είναι ξεκάθαρος, δηλαδή απέναντι από τις ακτές της Τουρκίας ξεκινάει μια άλλη χώρα, μια συμπαγής χώρα, είναι η αλυσίδα των ελληνικών νησιών. Ήταν σαν να υπήρχε μια Χερσόνησος, εν πάση περιπτώσει. Οπότε επιχειρήματα του τύπου ότι η Τουρκία έχει μεγάλη ακτογραμμή, μεγαλύτερη από την Ελλάδα, που δεν έχει έτσι κι αλλιώς, αλλά ακόμη και να είχε, από τη στιγμή που δίπλα της ακριβώς υπάρχει η συμπαγής, η ενιαία θαλασσοχερσαία ελληνική δομή, συνακόλουθα, με βάση τη γεωγραφία, την κοινή λογική, αλλά κυρίως το διεθνές δίκαιο, το Αιγαίο είναι ελληνικό. Τέλος. Απλά πράγματα. Λοιπόν, δεν μπορεί η Τουρκία να μας λέει και να υπάρχουν και εδώ άνθρωποι που επίσης να λένε ότι δεν μπορούμε να είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη που να μην ανακηρύξουμε 12 ναυτικά μίλια, λοιπόν, στα νησιά μας, το οποίο το κάνουν χώρες με μικροσκοπικά νησάκια που βρίσκονται στις εσχατιές της εθνικής τους επικράτειας, δίπλα από τεράστιες χώρες όπως είναι το Σεν-Πιέρ και Μικελόν, για παράδειγμα, έξω από τις ακτές του Καναδά. Και εμείς να έχουμε το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα στην Ευρώπη και να λέγω τέτοια πράγματα που πουθενά δεν υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο. Αυτό λοιπόν δεν είναι απλώς μια άλλη άποψη. Δεν είναι μια άποψη δηλαδή που πρέπει να τη σεβαστούμε. Είναι μια άποψη, μια παρανοϊκή ανάγνωση της πραγματικότητας που πάει ενάντια στο διεθνές δίκαιο και στοχεύει να προωθήσει τις επιθετικές στοχεύσεις της Άγκυρας, οι οποίες είπαμε πριν ότι είναι να ακροτηριάσει την Ελλάδα, όχι απλώς να έχει περισσότερα δικαιώματα στο Αιγαίο. Είναι ξεκάθαρο. Όπως επίσης δεν μπορεί να λέγεται, ο κύριος Τσάλτας, ο καθηγητής, ήταν ξεκάθαρο σε προηγούμενη εκπομπή δική σας, να λέγεται ότι αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας στα 12 ναυτικά μίλια, θα κλείσει το Αιγαίο για τη διεθνή ναυσιπλοεία, όσα να ήταν να βάζαμε φράγματα, σειρματοπλέγματα και να γίνονταν το νερό τσιμέντο. Εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχουν δεκάδες σημεία στον πλανήτη που συμβαίνει ακριβώς αυτό και φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά λοιπόν δεν είναι απλώς έτσι κάποιες αναγνώσεις της πραγματικότητας υποκειμενικές. Είναι σαφέ, είναι ψέματα. Είναι αυτό που θα λέμε, που λέμε τώρα που είναι όρος της μόδας, είναι fake news. Προσπαθείς να επηρεάσεις την ελληνική κοινή γνώμη λέγοντας ψέματα. Λοιπόν, όπως επίσης ένα άλλο ψέμα που υπάρχει είναι ότι εάν δεν κάνουμε, εάν εμείς υπερασπίσουμε τον εαυτό μας, υπερασπίσουμε την ίδια μας την υπόσταση δηλαδή, θα πάμε νομοτελειακά σε πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Φυσικά υπάρχει κίνδυνος πολέμου, αλλά το ότι είναι η Τουρκία με το μαχαίρι στα δόντια και ότι αναγκαστικά θα πάει σε πόλεμο εάν εμείς κάνουμε τα στοιχειώδη στο διεθνές δίκαιο, αυτό είναι άλλη μια παρανοϊκή ανάγνωση πραγματικότητας και γίνεται εκ του πονηρού. Όπως επίσης και εκ του πονηρού είναι η τοπάθεια που καλλιεργείται, δεν αναφέρομαι σε κάποιο συγκεκριμένο γιατί οι απόψεις είναι διάχυτες, είναι από εδώ και από εκεί, ότι η Τουρκία είναι πανίσχυρη, ενώ εμείς είμαστε μια μικρή χώρα και θα μας τσακίσουν, θα μας φάνε ζωντανούς. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει ξεκάθαρα. Στο στρατιωτικό κομμάτι υπάρχει ισορροπία και φυσικά αντιλήψη του τύπου η Τουρκία έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από εμάς, άρα θα μας νικήσει σε πολεμική αντιπαράθεση, θα ίσχυε αν ήμασταν ομάδες χούλιγκαν μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, ή της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, και οι μεν είχαν 100, οι άλλοι είχαν 500, άρα οι 100 θα τις τρώγανε στον δρόμο. Δεν είναι δηλαδή κουβέντες σοβαρές να μπαίνουν στη στρατηγική ανάλυση. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι πρέπει να αποφύγουμε, φυσικά πρέπει να αποφύγουμε την πολεμική αναμέτρηση. Κανείς δεν θέλει μια πολεμική αναμέτρηση. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι μπορείς να το κάνεις. Εάν προχωρήσεις δηλαδή σε μια στρατηγική για να υπερασπίσεις τον εαυτό σου, είναι πιθανόν ότι κάποια στιγμή μπορεί να οδηγηθείς και στην πολεμική αναμέτρηση. Εκεί λοιπόν πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, να έχεις μια θεωρία νίκης, ώστε αν αποτύχει η αποτροπή, να νικήσεις στην όποια σύγκρουση ναι, θα υπάρχει. Αλλά γιατί θέλω να πάω σε μια διακόπη. Ο κ. Βαλινάκης όμως είπε και κάτι που κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να το πετάξουμε. Κάθε φορά κάνουμε το δύσκολο διαχρονικά. Και τελικά με μικρά ή μεγαλύτερα ψαλιδίσματα, μικρές ή μεγάλες ήττες, την επόμενη φορά που καθόμαστε να συζητήσουμε, είτε είναι για το Αιγαίο, είτε είναι για την Κύπρο, συζητάμε από πολύ χειρότερες θέσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Ακριβώς, είναι ακριβώς έτσι όπως το είπε ο κύριος Βαλινάκης και αυτή είναι ακριβώς η στρατηγική της Τουρκίας. Είναι η λεγόμενη στρατηγική της αλαμοποίησης, πάει ένα βήμα τη φορά και εδράζεται όμως ακριβώς πάνω σε αυτό, ότι η Τουρκία δεν θέλει πολεμική αναμέτρηση. Αυτή είναι η άποψη,
η δική μου και είμαι απόλυτος αυτό. Και δεν θέλει την πολεμική αναμέτρηση ακριβώς γιατί έχει τις τεράστιες γεωπολιτικές φιλοδοξίες που έχει και μία υπερδύναμη ή μία φιλόδοξη υπερδύναμη, σιγά μην είναι υπερδύναμη η Τουρκία, αλλά θέλει να γίνει, βασίζεται, εδράζεται σε μεγάλο βαθμό πάνω στο γόητρό της. Λοιπόν, εάν εμπλακεί σε μία σύγκρουση με μία χώρα, η οποία είναι και μικρότερη και όλα αυτά, και χάσει ή έστω δεν εκδηλωθεί, δεν εξελιχθεί η σύγκρουση με τον βαθμό, με τον τρόπο που θέλει, τότε το πλήγμα στο γόητρό της και γενικότερα στη γεωπολιτική της στρατηγική θα είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το που θα συμβεί στην Ελλάδα. Οπότε η Τουρκία έχει και ένα ακόμη ρόλο να είναι, ένα ακόμη λόγο να είναι πιο προσεκτική. Για να μην μιλήσουμε για το εύθραυστον της εσωτερικής της κατάστασης, της κοινωνικής, πολιτικής και γενικότερης, που μια πολεμική αναμέτρηση που δεν θα εξελιχθεί με τον τρόπο που θέλει μπορεί να οδηγήσει σε πολύ βίαιες ανατροπές μες στο εσωτερικό. Πάντως το πολιτικό της, το σύστημα, κύριε Γρίβα, με συγχωρείτε, έθραυστο, ξέθραυστο, μάλλον τσακώνονται στο ποιος είναι πιο αδιάλακτος, όχι ποιος είναι πιο ήπιος. Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι και τόσο έθραυστο. Έχει ένα συνεκτικό συμπαγές εθνικό στρατηγικό στόχο διαχρονικά. Μη μηδενίζουμε. Και δεν είναι μια μικρή χώρα, επίσης να μην μηδενίζουμε. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι, αλλά δεν είναι η υπερδύναμη. Επίσης, φάνηκε ότι η αποτροπή, το καλοκαίρι είδαμε ότι η Επιτροπή λειτουργήσε στην πρώτη φάση της αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, ούτε εγώ... Στα 80, στα 6 μίλια λειτουργήσε, κύριε Γρίβα. Παρακαλώ. Στα 80, στα 6 μίλια λειτουργήσε, γιατί από τα 80 του καλοκαιριού έφτασε στα 6,5. Αυτό ήταν στη δεύτερη φάση, όταν από κάποιους, δεν ξέρω αν ήταν από εδώ, ήταν από το εξωτερικό, η Τουρκία πήρε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι εμείς δεν πρόκειται να αντιδράσουμε στρατιωτικά. Κρατήστε το. Λοιπόν, θέλω να πάω στην τελευταία διακοπή. Κάτι, αν μου επιτρέπετε, ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Θεωρώ και εγώ πιστεύω στην αποτροπή. Αποτροπή σημαίνει αποφεύγουμε τον πόλεμο. Λοιπόν, και αποτροπή μπορούμε να την επιτύχουμε στην Ελλάδα ακριβώς με έξυπνες στρατιωτικές λύσεις, διαμορφώνοντας μια τέτοια γεωγραφία ισχύως που να καθιστά την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο αναντήρητη πραγματικότητα. Με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστήσει την πολεμική αναμέτρηση με την Τουρκία όχι απλώς οδυνηρή και να έχει κόστος, αδιανόητη. Λοιπόν, αυτό άρα είναι, δεν είστε νομίζω, και εσείς, μεγάλη πρόκληση. Δεν είστε και εσείς υπέρ της κούρσας εξοπλισμού. Ναι, κύριε Βαλινάκη. Και νομίζετε, κύριε Γρίβα, ότι η Τουρκία θεωρεί ότι είναι οδυνηρή. Θα είναι οδυνηρό το πλήγμα που θα υποστεί η επικοινωνία, η επικοινωνιακή της πολιτική, αυτά που λέει, σας δίνω την εντύπωση, η Τουρκία θεωρεί ότι αισθάνεται ότι θα είναι οδυνηρό το πλήγμα που θα υποστεί από την Ελλάδα, γιατί εγώ δεν το βλέπω και προχωράει και κάνει ό,τι θέλει σε όλη την περιοχή χωρίς να υπάρχει η παραμικρή τιμωρία και από την άλλη μεριά έχει μία γλώσσα και μία αλαζονία προς τα έξω η οποία δεν δείχνει να αποτρέπεται. Εμένα δεν μου δίνει την αίσθηση μιας χώρας που αποτρέπεται και αυτό νομίζω ότι είναι και το πρόβλημά μας, ότι η αποτρεπτική μας ισχύ σήμερα δεν είναι αρκετή. Το αν θα τη φτιάξουμε, θα τη βελτιώσουμε με τα Ραφάλ και με άλλους τρόπους είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά μέχρι σήμερα αυτό δεν περπάτησε και αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι όταν φτάσαμε στα πρόθυρα αναμέτρησης, τότε η Τουρκία έκανε πίσω. Ακριβώς γιατί φοβάται πάρα πολύ τις συνέπειες. Νομίζω ότι... Πού έκανε πίσω. Έφτασε μέχρι τα 5 μίλια από την Στρογγύλη. Πού έκανε πίσω. Ακόμη και το καλοκαίρι στην πρώτη φάση, όταν υπήρξε η αντίδραση, η κινητοποίηση του ελληνικού στρατεύματος, δεν προχώρησε η Τουρκία στις ενεργείες της. Προχώρησε. Λίγο καιρό μετά, στη δεύτερη φάση, όταν πλέον είχε γίνει είτε άμεσα είτε έμεσα γνωστό ότι η Ελλάδα δεν θα αντιδράσει στρατιωτικά. Η Τουρκία δηλαδή προχωράει μόνον όταν... Κύριε Βαλινάκη, δεν το συμμερίζεσαι. Μισό λεπτό, κύριε Γρίβα, γιατί καλό είναι. Ο διάλογος είναι το ενδιαφέρον, τουλάχιστον στη χώρα μας μπορούμε ακόμη και έχουμε διάλογο. Εντάξει, σε αντίθεση με την Τουρκία. Ναι, εντάξει, αυτά τα θέματα είναι και λίγο ευαίσθητα. Και κύριε Βαλινάκη, προσέξτε όμως, σας λέει κάτι ο κύριος Γρίβας. Στην πρώτη φάση λέει, λειτουργήσε αποτρεπτικά. Στη δεύτερη... Πώς λειτουργήσε αποτρεπτικά, θα σας πω, κύριε Βαλινάκη. Στα 100 τόσα μίλια μακριά από το Καστελόριζο, η Ελλάδα κινητοποιήθηκε, έβγαλε το στόλο της έξω, είπε ένα σωρό πράγματα. Ναι. Και όταν έφτασε στα 5 μίλια από τη Στρογγύλη. Όχι, πριν φτάσει στα 5 μίλια, μισό λεπτό. Πριν φτάσει, ακούστε λίγο. Πριν φτάσει στα 5
μίλια που λέτε έξω από τη στρογγύλη. Εγώ 6,5 ήξερα, στα 5 λοιπόν. Εντάξει, 6,5 γιατί ξέρετε πώς τα μετράει. Πριν φτάσει όμως, είχε δοθεί το σήμα στην άλλη πλευρά ότι κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, που δεν είχε δοθεί στην πρώτη φάση. Αυτό σας λέει ο κύριος Γρήβας. Εγώ δεν θεωρώ ότι η ελληνική κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι στα 6 μίλια. Αυτό είναι άλλο. Ούτε εγώ το θεωρώ, αλλά αυτό όμως το σήμα εξεπέψαμε. Και να σας πω για κάτι άλλο. Πώς είναι στα 6 μίλια η κόκκινη γραμμή? Στον αέριο χώρο δεν έχουμε 10. Όταν οι φρεγάτες κάνανε βόλτες στα 7 μίλια και σηκωνόταν το ελικόπτερο από την φρεγάτα, δεν ήταν εντός εθνικού εναέριου χώρου? Ελπίζω αυτό που λέτε να τα ακούνε οι υπουργοί της κυβέρνησης που εξέφεραν αυτή την άποψη. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, αυτά είναι ευαίσθητα θέματα, δεν πρέπει να τα συζητάμε. Προφανώς, αλλά όταν. Καλό είναι να υπάρχει ενημερωμένη κοινή γνώμη, αλλά υπάρχουν και μερικά θέματα στα οποία δεν πρέπει να μεταξύ. Καλά, αυτά δεν είναι κρυφά όμως, κύριε Βαλινάκη, ακούστηκαν δημόσια, δυστυχώς. Πάω σε μια. Έπρεπε να πω κι εγώ μερικά πράγματα, γιατί δεν θεωρώ ότι η αποτρεπτική μας ισχύ είναι αρκετή. Πρέπει να βελτιωθεί. Αυτό φωνάζω. Κοιτάξτε, απλά. Ποτέ δεν έχεις κύριε Γρήβα, περιμένετε. Πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε και με τους δύο. Έχει ενδιαφέρον. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή στο στούντιο των αντιθέσεων. Μαζί μας ο κύριος Βαλινάκης και ο κύριος Γρήβας. Σε αυτό το τελευταίο μέρος θέλω να προλάβουμε να μιλήσουμε λίγο και για την τελευταία κίνηση της Αιγύπτου, αγαπητοί κύριοι, μέσα στη γενικότερη αναδιάταξη της περιοχής, η οποία είναι δυτή. Δεν είναι μόνο τα τεμάχια, είναι και η συμφωνία για αγωγό με το Ισραήλ και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πριν από αυτά όμως, διότι και οι δύο βάλατε ένα θέμα περί του αποτροπής διπλωματικών κινήσεων, αν αποδίδει ή δεν αποδίδει αποτροπή κτλ. Και προφανώς θα θέλετε να το κλείσετε. Θέλω όμως, επειδή κύριε Βαλινάκη είστε εδώ και είστε από τα 12 νήσιος και συζητήσαμε και είπατε πολύ ωραία για τη Γερμανία, θέλω να δείτε τι αλλιεύσαμε από έναν συνάδελφο από τη Ρόδο, από τα 12 νήσια, από την πατρίδα σας. Δηλαδή, από ένα ντοκιμαντέρ τουριστικής υφής γερμανικό στο κρατήδιο της ΕΣΥΣ από την εκεί περιφερειακή τηλεόραση, όπου σε σχέση με το χάρτη που εσείς δείχνετε από το βιβλίο σας των αλλιευτικών ζωνών μεταξύ Ρόδου και συμπλέγματος Καστελορίζου, γιατί έχω πολλούς τηλεθεατές που μου λένε το οικόπεδο της Αιγύπτου πάει προς τη Ρόδο, όχι προς το Καστελόριζο. Εμείς μιλάμε για το σύμπλεγμα Καστελορίζου, που μέσα είναι και η Μεγίστη και η Ρο και η Στρογγύλη και τόσα ακόμη νησιά και νησίδες, κύριε Βαλινάκη. Θέλω να δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ που όλα του τα ευρώ, να το πω έτσι, είναι στο τέλος, ο επίλογος. Γιατί αυτό παίζει σε ένα από τα μεγάλα κρατήδια της Γερμανίας. Αν είμαστε έτοιμοι. Τα καταγάλανα νερά, η παραλία, το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα, κάποιες τυφερές σκηνές του ζευγαριού, ο τίτλος και αρχίζει η αφήγηση της Νατάσα Ράιν. Δείχνοντας μας τον Έλληνα πρωταγωνιστή να σκίζει τα όμορφα νερά με το σκάφος του και αφηγούμενη εντάχει το βιογραφικό του. Κάποια στιγμή γνωρίζουμε και την Γερμανίδα φίλη του που τον καλεί στο Messenger κατά τη διάρκεια κάποιου διαλυματός της στο νοσοκομείο της Φραγκφούρτης προκειμένου να το ανακοινώσει τον ερχομό της στη Ρόδο. Στη συνέχεια μας συστήνεται η ίδια και ακολουθούν στιγμιότυπα από την άφηξή της στο ελληνικό νησί και την περιχαρή υποδοχή της από τον Ροδίτη φίλο της. Καβαλούν τη μηχανή και ξεκινούν με σκοπό να πάρουν πρωινό, όπως έχει ζητήσει στα ελληνικά η Γερμανίδα νοσηλεύτρια. Αρχίζει η αφήγηση γνωριμίας με το νησί της Ρόδου, ότι δηλαδή είναι στα 12 νήσια, δείχνοντας και τον σχετικό χάρτη της Ελλάδας. Και εκεί παθαίνω το εγκεφαλικό. Με άσπρη γραμμή έχουν σημειωθεί τα σύνορα της Ελλάδας, έχοντας αφήσει εκτός το Καστελόριζο. Τελευταίο νησί της ελληνικής επικράτειας είναι η Ρόδος. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν προσέξατε μία ακόμα λεπτομέρεια στο χάρτη. Πια ότι σημειώνεται εντός ελληνικών ορίων ακόμα και η μικρή Γάβδος νότια της Κρήτης. Κύριε Βαλινάκη, αυτό είναι από την πατρίδα σας. Είναι τουριστικής προβολής ντοκιμαντέρ σε μεγάλο γερμανικό δίκτυο. Το σύμπλεγμα Καστελορίζου είναι εκτός. Εσείς δεν είδατε το χάρτη, τον είδαν όλοι οι τηλεθεατές. Ακόμη λέει και η Γάβδος, αν δεν προσέξατε τη λεπτομέρεια, οι Γερμανοί την πρόσεξαν τη λεπτομέρεια. Το Καστελόριζο όμως είναι εκτός. Καταλαβαίνετε την εικόνα που δημιουργείται. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να αντιδράσουν και να διαμαρτυρηθούν ώστε αυτά να εξαφανιστούν. Αλλά
Νομίζω ότι είναι προφανές ότι το Καστελόριζο δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση ούτε από τέτοιες επιθέσεις που του γίνονται ούτε γενικότερα. Αρκεί όλοι μας να κάνουμε το χρέος μας ως Έλληνες, όχι μόνο για το Καστελόριζο, για κάθε σπιθαμή ελληνικού εδάφους, για κάθε βραχονισίδα. Και πρέπει να πω εδώ ότι πρέπει να κάνουμε, δεν θέλω να πω περισσότερα δημόσια, πολύ περισσότερα για τις βραχονισίδες μας. Τελεία. Και αν θέλετε να απαντήσω για την Αίγυπτο. Ναι, μισό λεπτό, κύριε Γρίβα, για την αποτροπή κάτι θέλατε να συμπληρώσετε και πάμε στην Αίγυπτο. Και εγώ θέλω. Α, ωραία. Αλλά θα πάει μακριά και Όχι, από μία κουβέντα για την περί αποτροπής. Να διαφωνούμε για την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Δεν είναι ένα ευχάριστο θέμα. Δεν νομίζω ότι διαφωνείτε. Κύριε Γρίβα, έχετε πει, γιατί το υπενόησε ο κύριος Βαλινάκης, ότι δεν είναι σκοπό σε μια χώρα καθημαγμένη 10-15 χρόνια οικονομικά να μπει σε εξοπλιστική κούρσα. Εσείς. Και εκεί μένω στην αποτροπή, κύριε Βαλινάκη. Έχετε πει. Όχι άλλο αυτό. Δεν έχω την πρόθεση, έχετε πει, κύριε Γρίβα, να μιλήσω εγώ για κούρσες εξοπλισμών. Υπάρχουν ευφυείς, έξυπνοι τρόποι, όπως και στη διπλωματία, για λύσεις που κάνουν αδιαπέραστο το νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου. Είναι έτσι, κύριε Γρίβα? Ακριβώς. Έτσι είναι. Φυσικά χρειαζόμαστε και πλοία και αεροπλάνα. Η αγορά των Ραφάλ, ας πούμε, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και σημαντικό και όντως θα μας δώσει με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ένα κρίσιμο ποιοτικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, πρέπει η αμυντική προσπάθεια της χώρας πρέπει να συνδυαστεί με τη γενικότερη προσπάθεια για εθνική ανεξαρτησία και ενίσχυση και της εθνικής οικονομίας με νέες τεχνολογίες, με τεχνητή νοημοσύνη, με ρομποτικά συστήματα τα οποία μπορεί να ακούγονται εξωτικά αλλά δεν είναι και εν πάση περιπτώσει με την αξιοποίηση, με την εναρμόνιση των εξοπλιστικών σου επιλογών με τη γεωγραφία του Αιγαίου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αδιαπέραστο πλέγμα. Αυτό είπα πριν, ότι στόχος δεν είναι να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία, ακόμη και να μπορούσαμε να τον νικήσουμε. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια γεωγραφία ισχύως στο Αιγαίο, που να καθιστά αναντήρητη την ελληνική κυριαρχία. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και όχι και σε βάθος χρόνου ακόμη και να συνεισφέρει και στην ελληνική εθνική οικονομία όπως έχει γίνει σε άλλα κράτη. Ωστόσο θέλω να το τονίσω αυτό, ότι ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει κενό ισχύως με την Τουρκία. Αυτό δεν είναι μια προσωπική εκτίμηση δική μου, είναι αν βάλουμε τα συστήματα που έχει ο ένας και ο άλλος κάτω. Φυσικά μια πολεμική αναμέτρηση, εάν παρελπίδα προκύψει, ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί. Ή ακόμη και αν είναι νικηφόρα, ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κανείς τον επόμενο γύρο. Χώρες όπως το Ισραήλ, ας πούμε, έχει εγκλωβιστεί σε ατέρμονες αντιπαραθέσεις δια των επιτυχιών του. Οπότε δεν το θέλουμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή η στρατιωτική ισορροπία υπάρχει. Πουθενά δεν υπερτερεί η Τουρκία. Συνακόλουθα είναι όλα θέμα επιλογών. Και νομίζω όμως ότι ο πυρήνας της αποτροπής μας δεν πρέπει να είναι τόσο η ισχύς, όσο ούτε καν το πόσο αποφασισμένοι είμαστε. Είναι θέμα υπαρξιακό. Δηλαδή αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε καταρχήν στους εαυτούς μας και δεύτερον και στον αντίπαλο, το ότι για εμάς το Αιγαίο είναι ζωτικό κομμάτι. Δεν είναι απλώς κρίσιμο. Είναι κομμάτι της ύπαρξής μας. Η Ελλάδα χωρίς το Αιγαίο θα καταστεί μια θνησιγενής χώρα, να το πούμε έτσι. Θα είναι ένα κροτιεριασμένο γεωπολιτικό σχήμα. Η Τουρκία χωρίς το Αιγαίο, που ποτέ δεν το είχε άλλωστε, θα επιστρέψει στη φυσιολογική της κατάσταση της χερσαίας δύναμης που είναι προσανατολισμένη προς Ανατολάς, έχει τη δυνατότητα να κινηθεί προς την απέραντη χερσαία θάλασσα της Ασίας που εκεί μετακινείται και το κέντρο βάρους του πλανήτη και να κάνει τις συμμαχίες, τις οικονομικές, τις ζωσοληψίες και ό,τι άλλο θέλει και δεν χρειάζεται το Αιγαίο. Νομίζω ότι πάνω σε αυτή την πραγματικότητα μπορούμε και πρέπει να εδράσουμε την αποτρεπτική μας στρατηγική. Κύριε Βαλινάκη, μια κουβέντα γι' αυτό. Αν θέλετε. Συμφωνώ για τις έξυπνες λύσεις στους εξοπλισμούς. Το δικό μου σχόλιο ακριβώς εκεί πήγαινε, ότι δεν είναι πάντα οι πολυδάπανοι εξοπλισμοί που εξασφαλίζουν την αποτροπή. Όμως η αποτροπή είναι πολύ περισσότερο από το ισοζύγιο ισχύως. Η αποτροπή κρίνεται, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρίνεται από τον αντίπαλο. Αποτροπή σημαίνει να πείσω τον αντίπαλο να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση του σχεδίου του επιθετικού που έχει κατά νου. Όταν λοιπόν εμείς λέμε ότι πέτυχε η αποτροπή μας, σημαίνει ότι εμποδίσαμε τον αντίπαλο από το να υλοποιήσει το σχέδιό του. Πώς συνέβη αυτό πέρσι το καλοκαίρι? Εγώ έχω την αίσθηση ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Το σχέδιο που είχε η Τουρκία για να κάνει ό,τι έκανε στην Ανατολική Μεσόγειο, το έκανε μέχρι κεραίας.
και χρησιμοποίησε, γιατί μην το ξεχνάμε και αυτό, όλα αυτά θα χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα στοιχεία που μάζεψε, τα οποία της είναι εξαιρετικά χρήσιμα στο μέλλον για κάθε σκοπό. Επίσης δίχασε την Ευρώπη, μας ανάγκασε εμάς να πάμε σε συνομιλίες μαζί της. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ σε αυτό, αλλά επαναλαμβάνω, η αποτροπή δεν κρίνεται από εμάς. Το να λέμε εμείς έχουμε μεγάλη ισχυρή αποτροπή, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, δεν αρκεί. Σημασία έχει η άλλη πλευρά να αποτραπεί από τα σχέδιά της και αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό εγώ θεωρώ ότι δεν το έχουμε επιτύχει, διότι δυστυχώς η Τουρκία κάθε φορά σε αυτά που ζητάει και θέλει να πετύχει, το πετυχαίνει. Με κάποιες μικρές αβαρίες, αν θέλετε. Και προσωρινά τώρα έχει μαζέψει το Roots Race σε μια άλλη φάση, σε ένα μήνα, σε τρεις μήνες, σε έξι μήνες, μπορεί να το ξαναβγάλει με ακόμη πιο μεγάλη επιθετικότητα. Αλλά θα έλεγα να κλείσουμε εδώ αυτό το θέμα. Πάμε στην Αίγυπτο. Και αν επιτρέψετε να πω για την Αίγυπτο. Κύριε Βαλινάκη, πάμε στην Αίγυπτο, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα πολλών τηλεθεατών. Ναι, ναι, προς εσάς. Ρωτήστε σας παρακαλώ, μου λένε τον κύριο Βαλινάκη, στην περίφημη τριμερή στο Βερολίνο φάνηκε η Άγκυρα να μην έχει ανάγκη να κρύψει τίποτα και τα είπε μέσω Τσαβούσογλου. Η ελληνική αντιπροσωπεία μετά τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, από ποιον ακριβώς είχε κάτι δική του γνώμη την ανάγκη να κρύψει τη συνάντηση αυτή? Ερχόμαστε σε αυτό που είπα προηγουμένως περί αποτρεπτικής ισχύως. Σας φαίνεται εσάς ότι υπάρχει αποτρεπτική ισχύς όταν η Ελλάδα αναγκάζεται και μάλιστα υπό συνθήκες ενός νέφους να προσέλθει άρον-άρον σε κάποιες στην αρχή μυστικές επαφές με την άλλη πλευρά? Όχι ότι θεωρώ τις μυστικές επαφές κατά ανάγκη κακές, και μάλιστα θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο γίνονται κατεξοχήν μυστικές επαφές και μάλιστα από μυστικές υπηρεσίες. Οι δικές μας δεν νομίζω ότι συμμετέχουν, διότι δεν έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν τέτοια πράγματα, αλλά χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και άλλες χρησιμοποιούν τις μυστικές υπηρεσίες για μυστικές επαφές και ακόμα και ενδεχομένως για μυστικές συμφωνίες που στη συνέχεια γίνονται και φανερές. Άρα αυτό εικάζεται ότι μπορεί να συμβαίνει και με την Αίγυπτο για να έρθουμε στην Αίγυπτο, ή είναι πολύ προχωρημένο? Για να έρθουμε στην Αίγυπτο, θα σας πω τι θεωρώ εγώ, τι βλέπω μέσα από τα κομμάτια του παζλ. Η Αίγυπτος λέει πολύ σαφώς: έχω κάνει μια συμφωνία με την Ελλάδα μέχρι εκείνο το σημείο, την τιμώ και πάω μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, ανατολικότερα του μεσημβρινού αυτού του 28ου, από εκεί και πέρα κλείνει και το μάτι στην Ελλάδα, κλείνει και το μάτι στην Τουρκία και στους δύο ταυτόχρονα. Τι μας λέει εμάς, εγώ καταλαβαίνω που δεν το είπε κανείς? Μας λέει ότι επειδή στην προηγούμενη συμφωνία που έκανα μαζί σας μεταξύ του 26ου και του 28ου τα νησιά δεχθήκατε να μην έχουν πλήρη επίρρεια, το θεωρώ περίπου ως δεδομένο ότι και από την άλλη πλευρά ανατολικότερα δεν θα έχουν πλήρη επίρρεια τα άλλα νησιά, δηλαδή το συγκρότημα Καστελορίζου, και την έκανα έτσι τη γραμμή. Την ίδια ώρα κλείνει και το μάτι στην Τουρκία λέγοντας: εσύ το ερμηνεύεις ότι πάω προς τη δική σου την πλευρά. Τι γίνεται εδώ? Έχουμε να κάνουμε με αυτό που πέρσι είχα γράψει σε ένα paper που είχε δημοσιευθεί στο κέντρο Αριστείας Ζωαμονές στο Πανεπιστήμιο, η στρατηγική σχέση που πρέπει να αναπτύξουμε με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι ο κεντρικός παίκτης. Αλλά για να μπορέσει ο κεντρικός παίκτης να έρθει προς τη μεριά σου, δεν αρκεί να του λες καλά λόγια ή να έχει ένα μίσος κατά της Τουρκίας. Είναι μεγάλοι παίκτες οι οποίοι μετρούν πάρα πολλά στην ζυγαριά. Τι λέει λοιπόν η Αίγυπτος σήμερα? Θα πάρω τους υδρογονάνθρακες, το αέριο από το Ισραήλ, θα πάρω το αέριο από την Κύπρο, θα γίνω εγώ ο κεντρικός παίκτης. Το hub. Και εγώ το hub, και εγώ θα διοχετεύσω μέχρι τα δυτικά μου σύνορα με τη Λιβύη σε κάποιο σημείο εκεί, και από αυτό το σημείο προς την Κρήτη, εδώ είναι ο κεντρικός ρόλος που η Κρήτη μπορεί να παίξει. Εγώ όταν διαπραγματευόμουν με τους Λίβιους το 2005 είχα προτείνει έναν αγωγό από την Μπρέγκα, από την Λιβύη προς την Κρήτη, μπορεί να γίνει από την Αίγυπτο σήμερα λόγω της αστάθειας στη Λιβύη προς την Κρήτη, και από εκεί από την Κρήτη προς την Πελοπόννησο η μία πλευρά και προς τα Δωδεκάνησα από την άλλη, και αν θέλουμε να πουλάμε εμείς αέριο στην Τουρκία, να κρατάμε εμείς τη στρόφιγγα αντί να κρατάει ανάποδα η Τουρκία προς εμάς. Αυτό λοιπόν είναι ένα σχέδιο το οποίο στη λογική σήμερα της Αιγύπτου λέει: θα σπρώξω λοιπόν το αέριο αυτό μέχρι τα πιο δυτικά μου παράλια, εκεί που συναντώ τα σύνορα με τη Λιβύη, από εκεί προς την Κρήτη, είτε με υποθαλάσσιο αγωγό είτε με LNG,
που μπορεί να συνεχίζει μετά προς την Αλεξανδρούπολη ή τη Ρεβιθούσα. Και εδώ είναι ο μεγάλος ρόλος που η Ελλάδα μπορεί να παίξει σε αυτό το σχέδιο, δηλαδή να γίνει η γέφυρα μεταξύ της Ανατολικής Ευρώπης, όχι απλά των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Αφρικής, που συμβολίζει η επαφή με την Αίγυπτο και βεβαίως προς τον κόλπο. Είναι και ένα ευρύτερο σχέδιο που η Ελλάδα μπορεί να παίξει. Αυτή είναι η μεγάλη ρόλη που πρέπει να έχει η ελληνική στρατηγική, αντί να κάθε να ασχολείται με τα δευτερεύοντα και να τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε τι μας λέει η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος κλείνει και το μάτι βεβαίως στην Τουρκία να πάρει και αυτή ένα κομμάτι, εκείνο το αντεστραμμένο τρίγωνο που ξέρουμε ότι ακόμα και οι δικοί μας χάρτες τις δίνουν μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, να είναι μεγαλύτερο. Αυτό λέει η Αίγυπτος στην ουσία. Αλλά ρε παιδιά, να βρούμε μια λύση και όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι. Και κυρίως βεβαίως η Αίγυπτος να είναι ο κεντρικός παίκτης. Και προσέξτε, με αυτόν τον τρόπο που μας προτείνει να γίνει η όδευση, βεβαίως πεθαίνει ο East Med. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Έτσι όμως πεθαίνει και η Κύπρος, θα σας πει κάποιος. Υπάρχει απ' έξω. Ναι, υπάρχει ένα χτύπημα για την Κύπρο που φιλοδοξούσε να είναι εκείνη το κέντρο αυτών των προσπαθειών. Όμως θεωρώ ότι αυτό το σχέδιο πλέον σήμερα, αν από το σχέδιο αυτό παρετούνται, αν φαίνεται ότι παρετούνται, έτσι φαίνεται ακόμα, θα το δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και το Ισραήλ και η Αίγυπτος, τότε δεν μένουν πολλά στον αγωγό του East Med. Προσωπικά εγώ θεωρούσα ότι ήταν ένα πάρα πολύ ακριβό σχέδιο για να γίνει ποτέ πραγματικότητα. Έπρεπε να βρούμε μια άλλη όδευση και φαίνεται ότι την όδευση αυτή που προτείνει η Αίγυπτος σήμερα πάει να συζητήσει ο κύριος Δένδια στη Δευτέρα και αυτήν συζητάνε χωρίς να ακούγεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Πρωθυπουργό της, με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και βεβαίως εκεί μπαίνει και το ρόλος της Κύπρου που οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο το οποίο έχουμε μπροστά μας και έχει και ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να συγκρατήσουμε, ότι αυτό σημαίνει ότι η όδευση, αν θα γίνει από τα δυτικά σύνορα της Αιγύπτου με τη Λιβύη προς την Κρήτη, σημαίνει ότι δεσμεύεται στρατιωτικά η Αίγυπτος να στηρίξει αυτήν την όδευση. Αυτό λοιπόν στο ισοζύγιο με την Τουρκία είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρώ ότι πολλές φορές ζούμε σε έναν κόσμο θεωρητικό, πιστεύοντας ότι όλα αυτά τα σχήματα που έχουμε συμπήξει με Ισραήλ, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, είναι και στην πραγματικότητα στρατιωτικές συμμαχίες δεμένες και δεσμευμένες για πάντα. Δεν είναι έτσι. Είναι απλές καλές εκφράσεις, αν θέλετε εκφράσεις καλών προθέσεων και όχι ακόμα στρατιωτικές συμμαχίες. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι στην κρίσιμη στιγμή θα έρθουν να αντιπαραταχθούν προς την Τουρκία ή ακόμα πιο σημαντικό τώρα να βοηθήσουν την αποτρεπτική μας ισχύ απέναντι στην Τουρκία. Έτσι, δεν έχουμε φτάσει εκεί. Αν θέλαμε να φτάσουμε εκεί, ας κάνουν μια βόλτα τα σαουδικά αεροπλάνα ή τα εμιρατινά αεροπλάνα στα Δωδεκάνησα να προσχεθούν στη Ρόδο, στα δίθεν αποστρατικοποιημένα αεροδρόμια, να πάνε τα πλοία τα ευρωπαϊκά, τα γαλλικά, το Charles de Gaulle στα Δωδεκάνησα. Αυτή πραγματικά είναι αποτρεπτική ισχύ και αποτρεπτικά μηνύματα. Κύριε Βαλινάκη, οφείλω όμως να σας ρωτήσω, πολύ σωστά αναφέρετε αυτά, έχει όμως δύο γεωπολιτικά αιρεσιμότητες. Σε αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Γρίβας, σπάει η συνέχεια και η συνδεσιμότητα ή δεν σπάει, εσείς θα μας πείτε κατά την εκτίμησή σας, μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, η συνεκτικότητα της ενδυνάμει οριοθέτησης Ελλάδας-Κύπρο ψέποτε και κυρίως επειδή το 7 επίσης συζητάγαμε για οριοθέτηση με την Αίγυπτο, η κυρία Μπακογιάννη και εσείς πρέπει να ήσασταν στο Υπουργείο Εξωτερικών τότε, δεν θυμούμε. Λοιπόν, οι Αιγύπτιοι πάλι βάζαν θέμα μειωμένης επίρρειας στο σύμπλεγμα Καστελορίζου. Άρα μήπως αυτό συναρμωμένο δείχνει ότι η Κύπρος φεύγει τελείως. Να το πω πιο λαϊκά, την έχουμε αδειάσει κι εμείς την Κύπρο σε αυτή την ιστορία. Προς Θεού δεν είναι δική μου άποψη αυτή. Δεν θα ήθελα ποτέ να αδειάσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Κάθε άλλο μάχουμε υπέρ του να είμαστε συνεχώς στο πλευρό της και να βοηθάμε την Κυπριακή Δημοκρατία πολύ περισσότερο από ό,τι κάνουμε μέχρι σήμερα. Που είναι και ένα μεγάλο κεφάλαιο που δεν το πιάσαμε σήμερα. Αλλά μια που λέμε γι' αυτό, θέλω να εξηγήσω ότι ασφαλώς εμείς ξεκινάμε και ήμουν σαφής σε αυτό, ζητώντας τα πάντα, ζητώντας όσο το δυνατόν περισσότερα. Εννοείται ότι εμείς θέλουμε να φτάσουμε στα 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Απ' την άλλη όμως, δεν ορίζουμε τα πάντα γύρω μας. Όταν λοιπόν ο ένας, ο άλλος, ο τρίτος, ο τέταρτος
φεύγουν από το σχέδιο και δεν κάθονται να συζητήσουν αυτό που εμείς θέλουμε. Ή θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, που είναι μια άλλη επιλογή που προσωπικά είχα προτείνει με την Αίγυπτο. Και φαντάζομαι, είδε την έθεσε ποτέ η κυβέρνηση στο τραπέζι ή την αρνήθηκαν πολύ απλά οι Αιγύπτιοι. Όταν λοιπόν η άλλη πλευρά δεν ανταποκρίνεται, έχεις την επιλογή να μην κάνεις τίποτα, κινδυνεύοντας να χάσεις και αυτά που σου προτείνονται, ή να πάρεις αυτό που σου προτείνεται, προσπαθώντας να το βελτιώσεις όσο γίνεται περισσότερο. Δυστυχώς υπάρχουν στη διπλωματία τέτοιες στιγμές που καλείσαι να πάρεις μια απόφαση. Να τολμήσω έτσι, να ρωτήσω έτσι τότε. Έτσι πήρε η ελληνική κυβέρνηση την απόφαση και έκανε τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Αυτό που βεβαίως δεν ήταν καλή συμφωνία. Θέλω να σας σε ρωτήσω, σχέση με το επιθυμητό. Μήπως εκεί λοιπόν χάθηκε η ευκαιρία να τις θέσεις ως όρο. Εσύ πιεζόσουν για να σπάσει το τουρκο-λιβικό, αν και ενδεχομένως να υπήρχε κι άλλος τρόπος με τα 12 μίλια νοτίως Κρήτης. Αλλά μήπως θα μπορούσες να τις θέσεις τότε, και εκεί χάθηκε ευκαιρία, τον όρο ότι μερικώς οριοθετούμε, αλλά στο Καστελόριζο θέλω πλήρη επίρρεια. Τώρα θα μου πείτε ότι ούτε η Κρήτη, ούτε η Κρήτη δεν πήρε πλήρη. Μ' αρέσει αυτό που λέτε, να βάλεις όρο. Τι θα πει να βάλεις όρο σε μια χώρα που είναι πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη και η οποία δεν σ' ακούει. Εσύ λες ό,τι λες. Εσύ επιμένεις αυτό που λες. Προσπαθείς να την πείσεις και λες να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Η άλλη πλευρά δεν δέχεται. Δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες αυτών των συζητήσεων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση το προσπαθεί. Τότε δεν μπορείς να πανηγυρίζεις πλευρά μετά από αυτή τη διευθέτηση όμως. Μα προφανώς και. Προσέξτε, οπωσδήποτε η συμφωνία που στην οποία φτάσαμε με την Αίγυπτο δεν είναι η ιδανική συμφωνία. Η ιδανική συμφωνία ήταν αυτή που πετύχαμε το 2009 με την Αλβανία, που τα πήραμε όλα. Σε εκείνη τη συμφωνία. Συμφωνία οριοθέτηση που τα πήραμε όλα. Κάθε μικρό νησάκι είχε πλήρη επίρρεια. Με την Ιταλία δεν έγινε το ίδιο. Με την Αίγυπτο ακόμα λιγότερο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όταν βγαίνει και μια κυβέρνηση και λέει, εγώ παιδιά θα δώσω τη μάχη για τα 6 μίλια από εκεί και πέρα, καταλήγουμε σιγά σιγά σε λύσεις οι οποίες δεν είναι πολύ κοντά στις 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είστε έλεγα. Σαφείς. Απομακρυνόμαστε. Είστε σαφείς, κύριε Βαλινάκη. Μια τελευταία κουβέντα. Και από εσάς, κύριε Γρίβα, και να κάνουμε τον επίλογο εδώ. Κοιτάξτε, εγώ ειδικά για το θέμα της Αιγύπτου, νομίζω ότι πληρώνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι πήγαμε στις λεγόμενες διερευνητικές επαφές με την Τουρκία, τη στιγμή που δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι με την Τουρκία, περνώντας ένα μήνυμα, όχι απλώς ιτοπάθειας, ένα μήνυμα γεωπολιτικής ανυπαρξίας προς όλους τους υποψήφιους συμμάχους μας. Γιατί πράγματι κανείς δεν είναι αποκρισταλωμένος σύμμαχος, ειδικά δε μέσα στο σημερινό ρευστό διεθνές σύστημα τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Οπότε η Αίγυπτος πολύ απλά, που έχει μια ξεκάθαρη οπορτουνιστική πολιτική και προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα ωφέλη για τον εαυτό της, ουσιαστικά μας λέει, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ εμέσως πλην σαφώς, ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εγώ εδώ είμαι, αν εσείς θέλετε να παίξετε στο παιχνίδι, δηλαδή να αντιμετωπίσετε την Τουρκία, να ορθώσετε ανάστημα απέναντί της και να μπορέσουμε μετά να συνεννοηθούμε και μαζί για το τι θα κάνουμε, αλλιώς και εγώ αναγκαστικά όταν μεταξύ ενός συστήματος δύο δρόντων ο ένας δεν θέλει να λειτουργήσει ως τέτοιος, εγώ αναγκαστικά θα κινηθώ προς την κατεύθυνση του άλλου, προκειμένου προς την Τουρκία. Νομίζω δηλαδή ότι είναι πάλι αυτό που καταλήγουμε σε αυτό που είπαμε πριν, ότι στο συνδυασμό αποτροπής και διπλωματίας. Και αποτροπή σημαίνει να είσαι στο παιχνίδι καταρχήν. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Δεν είναι ούτε θέμα πόση στρατιωτική ισχύ έχεις, ούτε τίποτα άλλο. Είναι κυριολεκτικά εάν θέλεις να υπερασπίσεις τον εαυτό σου και την υπόστασή σου και αν θες να το κάνεις αυτό το πράγμα, τότε μετά θα προκύψουν και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Βαλινάκη, για να αποδεσμεύσω και εσάς και να κλείσω με τον κύριο Γρίβα, μία κουβέντα μου ζητάνε τηλεθεατές να πείτε ποια είναι η γνώμη, λέει, του κυρίου Βαλινάκη για αυτή την άτυπη πενταμερή, να μας δώσει έστω το δικό του στίγμα. Καλώς προσέρχονται Ελλάδα και Κύπρος ή θα έπρεπε να μην προσέλθουν σε αυτή τη συζήτηση? Και το δεύτερο, για να κλείσετε κιόλας, αν εκτιμάτε ότι μετά την 25η Μαρτίου, σε ένα εύρος χρόνου, θα επανέλθουμε στο ίδιο έργο θέατες από την άλλη πλευρά. Είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουμε στο ίδιο έργο θεατές, με την έννοια δηλαδή ότι ακόμα και αν συνεχίζονται οι διερευνητικές, οι προκλήσεις οι τουρκικές δεν θα σταματήσουν. Και όσον αφορά για το Κυπριακό, η θέση μου είναι πολύ σαφής. Για να προσέλθεις στην πενταμερή, θα πρέπει η άλλη πλευρά να μείνει στα συμφωνηθέντα. Αν η άλλη πλευρά
αλλάζει τη βάση της συζήτησης και λέει εγώ δεν συζητάω πια την ομοσπονδιακή λύση, τότε και εσύ προφανώς ή δεν προσέρχεσαι καθόλου μέχρι να αλλάξει άποψη, που δεν θα αλλάξει όμως εύκολα, ή πολύ απλά πηγαίνεις και εσύ πιο πίσω από αυτά που έχεις αποδεχθεί, γιατί εσύ έχεις προχωρήσει προκειμένου να βρεθεί μια λύση πιο πέρα από την ομοσπονδιακή. Έχεις φτάσει κοντά στην συνομοσπονδιακή λύση. Φτάσαμε πολύ κοντά στη συνομοσπονδιακή λύση, ευτυχώς που δεν προχώρησε. Γιατί στην ουσία, και θα κλείσω με αυτό, η Τουρκία δεν θέλει, εγώ πιστεύω, τη λύση των δύο κρατών, διότι δεν θέλει ποτέ να υπάρξει ένα δεύτερο ελληνικό κράτος στην Λευκωσία, το οποίο είναι απελευθερωμένο από εγγυήσεις, από διεθνείς συμμαχίες που τις επιβάλλονται, που δεν έχει στρατό, που δεν έχει πραγματικό, που δεν είναι ένα κανονικό κράτος, δεν είναι καν ένα κανονικό σύνταγμα. Θέλει μια συνομοσπονδία που θα της επιτρέπει μέσα από αυτό το δικέφαλο κράτος που θα δημιουργηθεί, αυτό το μόρφωμα, το τέρας, που από το ένα κεφάλι θα είναι ο Ερντογάν και από το άλλο Αναστασιάδης, για να το πω έτσι να το καταλάβει ο κόσμος. Περιμένουμε ότι το ένα κεφάλι με τα 80 εκατομμύρια και το άλλο κεφάλι των 800.000 Ελληνοκυπρίων θα μπορέσει να αντέξει την πίεση της Τουρκίας σε ένα ενιαίο κράτος. Η Τουρκία δεν θα επιβάλλει τη θέλησή της σε αυτό και θα συρθεί ο ελληνισμός, ο κυπριακός ελληνισμός πλέον στην αφάνεια σε μερικά χρόνια. Νομίζω ότι είναι σαφές. Η Τουρκία λοιπόν, επειδή ξέρει ότι τα δύο κράτη είναι ανάθεμα για το συναισθηματισμό και τη λογική ίσως των Κυπρίων, πιέζει και λέει αυτή τη λύση προτείνω, σπρώχνοντας όμως έτσι ως δίθεν μέση γραμμή τη συνομοσπονδία, και υποκριτικά ακριβώς και τα Ηνωμένα Έθνη και οι Βρετανοί βγαίνουν με το σχέδιο που είδαμε προημερών, που είναι καθαρά συνομοσπονδιακό, για να μπορέσουμε να χάσουμε και αυτά που έχουμε. Πραγματικά δηλαδή, όπως και στις διερευνητικές, δεν έχει κανένα νόημα να πηγαίνουμε σε διαπραγματεύσεις από τις οποίες θα χάσουμε. Έχει νόημα να πηγαίνεις σε διαπραγματεύσεις από τις οποίες κάτι θα κερδίσεις. Και ρωτάω, τι θα κερδίσουμε σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση? Το μόνο που μπορεί κάποιος να μου πει είναι την ησυχία. Και δεν συμφωνώ βέβαια σε αυτό. Κύριε Βαλινάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και για το εύρος της παραμονής σας στη συχνότητα. Αν κρίνω από τα μηνύματα, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και η παρουσίαση της σκέψης για τις αλλιευτικές ζώνες. Δέχομαι βροχή μηνυμάτων και από συμπατριώτες σας. Καλό ξημέρωμα σας εύχομαι από το Ηράκλειο και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποτε. Θα φερθούμε σε όλες σε μια επόμενη εκπομπή. Γεια σας.